Το επεισόδιο σας προσφέρουν τα ελαστικά Michelin. Επιδόσεις παντός καιρού μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομής CTC Automotive. Αγαπητοί φίλοι, γεια σας από μένα τον Δημήτρη Γιώκα και καλώς ορίσατε στο σημερινό 20ο επεισόδιο του Speed Zone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Και έχουμε ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό επεισόδιο σας σήμερα, εφόσον έχουμε προσκεκλημένο τον Βλαδίμηρο Τζορτζή, τον 25χρονο καταξιωμένο Κύπριο οδηγό, ο οποίος έχει κατακτήσει πρόσφατα την τρίτη θέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος NASCAR. Βλαδίμηρε μου, καλώς όρισες και να σε συγχαρώ και από κοντά για το μεγάλο σου αυτό επίτευγμα. Γεια σου Δημήτρη μου, γεια σου Σπύρο μου. Μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Τέλεια, έχουμε πολλά να πούμε. Μαζί μας και ο Σπύρος Τσαμαντάς, πρώην οδηγός αγώνων πίστας, F1 Sim Racer και F1 Collector. Σπύρο μου, καλώς όρισες. Καλώς ήρθες, Δημήτρη μου. Καλώς ορίζω και τον Βλαδίμηρο στο podcast μας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που τον έχουμε κοντά μας. Θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και θα μιλήσουμε τόσο για Φόρμουλα 1, όσο και για την καριέρα του Βλαδίμηρου. Και θα ξεκινήσω μαζί σου, Βλαδίμηρε μου, πρωτού περάσουμε στα δικά σου. Θα ήθελα έτσι να μας πεις δύο λόγια για το πώς είδες μέχρι στιγμής την φετινή σεζόν του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1. Μπορώ να πω ενδιαφέρουσα πολύ. Είδαμε φυσικά τον Max Verstappen να συνεχίζει ακάθεκτος από τα που τα πει πέρσι. Πιστεύω πως του αξίζει φυσικά η κατακτήση του πρωταθλήματος φέτος. Είδαμε στον τελευταίο αγώνα, τον περασμένο Σαββατοκύριακο στη Βραζιλία, έναν ωραίο θέαμα με την pole position του Magnussen. Υπό τις καιρικές συνθήκες που είχαμε, αλλά και την νίκη του George Russell, όπου δείχνει για ακόμα μια φορά ότι το ταλέντο υπάρχει, αρκεί να υπάρχει και το σωστό, κατά τη γνώμη μου, αυτοκίνητο σε όλους τους αγώνες. Όλη η σεζόν ήταν ενδιαφέρουσα, με πολλά πράγματα να συμβαίνουν. Είδαμε τον Hamilton, τέλος πάντων, να μην βρίσκεται εκεί που τον συνηθίσαμε. Είδαμε μια Mercedes που δυσκολευόταν να αντεπεξέλθει απέναντι στη Red Bull και στον Max Verstappen. Άρα, ναι, πιστεύω πως έχουμε έναν πάλι ωραίο φινάλε στο Abu Dhabi, στον τελευταίο αγώνα που μας απομένει. Ναι. Και με μεγάλη ανυπομονησία θα ήθελα να δω την επόμενη χρονιά, όπου έχουμε και καινούργιους οδηγούς που μπαίνουν στο πρωτάθλημα. Θα μιλήσουμε και για το 23. Όσον αφορά τώρα την ίδια την σκουτερία Ferrari, ξεκίνησε δυναμικά με τον Charles Leclerc. Πώς είδες την εξέλιξη της δικής της σεζόν? Ξεκίνησε δυναμικά και εντάξει, κάπου ενδιάμεσα πάλι το ένιωσα ότι δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν και δεν μπορούσαν να τα βάλουν μαζί με τη Red Bull κυρίως. Πιστεύω η Red Bull ήταν η ομάδα από τις τρεις, μαζί με τη Mercedes και τη Ferrari, που έκανε το ένα βήμα το παραπάνω φέτος. Και γι' αυτό βλέπουμε και τον Max Verstappen ότι είναι δυναμικός σε όλους τους αγώνες και ο πιο σταθερός από τους τρεις. Ελπίζω πως οι Ferrari και οι Mercedes του χρόνου τουλάχιστον θα μπορέσουν, τέλος πάντων, να προσθέσουν κάτι και να δώσουν την ευκαιρία στους οδηγούς τους. Για να έχουμε και τριπλή μάχη, έτσι. Μπράβο, αλλά και ταυτόχρονα οι σωστές αποφάσεις των ομάδων, κυρίως από την πλευρά της Ferrari, θέμα στρατηγικής. Ελπίζω πως του χρόνου θα τη βρούμε πολύ βελτιωμένη, γιατί καθώς φέτος είχαν γίνει λάθη. Λέγαμε και εμείς ότι έχει μπει όμως μια σωστή βάση για την Ferrari και πρέπει να βρουν αυτά όλα τις μικροριθμίσεις, αν θέλετε, έτσι ώστε να μπουν σε τροχιά, πραγματική τροχιά για τον τίτλο. Που στο τέλος κάνουν μεγάλη διαφορά από ό,τι είδαμε. Τελικά ναι, τεράστια διαφορά. Είναι κάτι που σε εισαγωγικά εκμεταλλεύτηκε η Red Bull φέτος, πιστεύω, και εναντί της Mercedes. Ναι. Και γι' αυτό τους βλέπουμε ότι... Άρτια χρονιά η Red Bull, το είπαμε αρκετές φορές, αλλά και από Max Verstappen, αλλά και από πλευράς Adrian Newey. Μην ξεχνάμε ότι ήταν μια χρονιά, το είπανε με κάτι επαναλημμένα, Σπύρο, ότι ήταν μια χρονιά σοβαρής αλλαγής στους κανονισμούς των μονοθέσεων και των αεροδυναμικών. Άρα ο Newey έκανε το θαύμα του και σε κάποια φάση ξέφυγε και από τη Ferrari η Red Bull, άρα ναι, ήταν... εξαιρετική. Πιστεύω πως θα συνεχίσουν και για του χρόνου η Red Bull με τον ίδιο ρυθμό.
Γιατί τους είδαμε ότι μετά την νίκη του Max Verstappen και την κατακτήση του πρωταθλήματος στο Abu Dhabi την περσινή χρονιά, είδαμε ότι ο Max Verstappen ήταν ο πιο σταθερός και ο πιο, ας το πούμε, δυνατός στην πίστα φέτος και γι' αυτό πάει για την κατακτήση του πρωταθλήματος. Τέλεια! Έτσι για να στραφούμε και προς Βραζιλία, Σπύρο, είδαμε έναν αγώνα σε μια πίστα παλιάς σχολής, όπως αναμέναμε, μια εξαιρετική κούρσα, όπως είπε και ο Βλαδίμηρος, γεμάτη δράση και βεβαίως έναν ολοκένουργιο νικητή, τον Τζορτζ Ράσελ, και την Mercedes επιστροφή στις νίκες και μάλιστα με τερματισμό στις πρώτες δύο θέσεις. Ο Χάμιλτον ήταν δεύτερος. Με μεγάλη χαρά είδαμε τον Τζορτζ Ράσελ επιτέλους, Σπύρο, στο ψηλότερο σκαλοπαρί του βάθρου. Τελικά η Mercedes κατάφερε να επανέλθει στο προσκήνιο και να νικήσει αγώνα πριν τη λήξη τη σεζόν. Ενθουσιάστηκα που είδα καινούριο νικητή τον Τζορτζ Ράσελ, ένα χαρισματικό πιλότο που να τονίσουμε ότι κέρδισε το Σερ Λουίς Χάμιλτον φέτος βαθμολογικά. Προσωπικά εγώ το βλέπω σαν μικρό θαύμα αυτό, για να μην πω σαν μεγάλο θαύμα. Είχαμε έναν πολύ όμορφο αγώνα, με μάχες, με περιστατικά πολλά. Είχαμε το Δανό Πόουλμαν για πρώτη φορά, αν θυμάμαι καλά στην ιστορία. Ναι, ήταν η πρώτη. Ήταν οι συνθήκες βέβαια ιδιαίτερες που βοήθησαν τον Κέβιν Μάγνουσεν να κατακτήσει το pole position, όμως είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις καινούργια πρόσωπα στις πρώτες θέσεις. Γενικά ήταν ανεβασμένη λίγο η Ferrari και λίγο πεσμένη η Red Bull. Ίσως είχαν και κάποιο θέμα αν υπέρμετρες φθορά στα ελαστικά τους. Ναι. Βέβαια, η Red Bull, θα συμφωνήσω απόλυτα με τα όσα είπε ο Βλαδίμηρος μέχρι στιγμής για την ανάλυση του για τη σεζόν, είχαν κάνει το βήμα του παραπάνω με έναν Max Verstappen και έναν Adrian Newey που δεν αστείευονταν. Νίκησα τον ανταγωνισμό σχετικά εύκολα. Η Ferrari πιστεύω θα είναι ανεβασμένη του χρόνου. Κυκλοφορούν και κάποιες φήμες για επαναστατικό σχεδιασμό του μονοθεσίου, αλλά βέβαια είναι φήμες προς το παρόν, δεν έχουμε κάτι επιβεβαιωμένο. Επαναστατικός προς Red Bull, Σπύρο, έτσι. Επαναστατικός προς Red Bull, μιλώ για την κατεύθυνση. Αυτή είναι η επανάσταση, Red Bull. Ναι, των side pots που είχαν αυτή την επιθετική σχεδίαση. Και αν κρίνω και από κάτι δοκιμές που είχε κάνει η Ferrari τελευταίο σχετικά με την προστινή ανάρτηση της ίδιας φιλοσοφίας με της Red Bull. Όταν ξεκίνησε η σεζόν είχαμε τονίσει σχετικά με την ανάρτηση της Red Bull ότι ήταν αντίθετα σχεδιασμένη και κατασκευασμένη από τον ανταγωνισμό και είπαμε ότι ίσως να έκαναν λάθος, είναι πιο πιθανό να κάνει λάθος ο ένας παρά η 9, όμως το λάθος ήταν στους 9 σχετικά με την ανάρτηση. Και πάντοτε, ξέρω, αυτό που λέμε πάντοτε, ο Adrian Newey όταν γίνεται αλλαγή κανονισμών, πάντα είναι ένα τουλάχιστον χρόνο μπροστά από τον ανταγωνισμό. Και πάνω στο θέμα της ανάρτησης, αν δεν απατώμε, η ελκτική ανάρτηση που επέλεξε, που είναι πιο δύσκολη στη ρύθμιση, αλλά είναι προσφέρει αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Που ο Newey πάντοτε, όταν μιλάς για τον Adrian Newey, μιλάς για αεροδυναμικό πλεονέκτημα. Αλλά είναι πιο περίπλοκη στη ρύθμιση και πάντα παίρνει έτσι περισσότερο χρόνο στις ίσως αντίπαλους να υιοθετήσουν αυτές τις λύσεις. Όπως το μυαλό του Adrian Newey, που έλεγε ο ίδιος ότι όταν καθίσει και επικεντρωθεί στο σχεδιαστικό πίνακα, πραγματικά ο άνθρωπος λέει: επικεντρώνομαι στο, αυτοσυγκεντρώνομαι στο 100% και κάνω, μπορεί να κάνω, λέει, 5 λεπτά διάλειμμα για καφέ, λέει, και μετά είμαι έτοιμος με μια καινούργια ιδέα στο μυαλό μου, ιδιοφία. Πάντως οι ελεύθερες δοκιμές της φετινής χρονιάς σχεδόν σε όλα τα Grand Prix επιβεβαιώνουν ο Δημήτρη σχετικά με τη δυσκολία στη ρύθμιση. Διότι εάν προσέξετε τις ελεύθερες δοκιμές στα αποτελέσματα, πάντα η Red Bull δεν πρωταγωνιστούσε στα FP είτε της Παρασκευής είτε του Σαββάτου. Τέλος πάντων του Σαββάτου ήταν πιο κοντά από τη Ferrari από ότι ήταν την Παρασκευή. Διότι ήταν πιο δύσκολο να ρυθμιστεί. Ενώ μετά από ρυθμίζεται τα αποτελέσματα τα βλέπαμε στην πίστα. Έχεις απολύτως δίκιο. Πάντως να τονίσουμε ότι και η Ferrari πάγωσε την εξέλιξη του φετινού μονοθέσιου λόγω και περιορισμένων οικονομικών πόρων που δεν έχει πλέον και σίγουρα επενδύει πάνω στο πρωτάθλημα του 2023. Αλλά έτσι να στραφώ λίγο και στην Mercedes και να βάλουμε και ξανά τον Βλαδίμηρο στην κουβέντα μας. Ο George Russell πραγματικά κέρδισε και τον αγώνα sprint έπειτα από μια εξαιρετική τροχό με τροχό μάχη που είχε με τον Max Verstappen. Του βγάζουμε και το καπέλο. Και το άλλο που με ενθουσίασε είναι όταν στο τέλος της κυριακάτικης πλέον κανονικής κούρσας μίλησες για τον Sir Lewis Hamilton. Δεν είναι εύκολο να νικήσει οποιοσδήποτε πιλότος τον Lewis Hamilton και όταν βρεθήκαμε στα τελευταία σκέλη του αγώνα και ο Hamilton ήταν δεύτερος πίσω του, τον κράτησε εκτός DRS ο
ο Τζορτζ Ράσελ σε μεγαλύτερη απόσταση από ένα δευτερόλεπτο δηλαδή. Και αυτό έδειξε και πάλι την πυγμή του. Και θα το πω έτσι εδώ τώρα, ότι ναι, καθαρά τον βλέπω σε έναν μελλοντικό παγκόσμιο πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, τον Τζορτζ Ράσελ. Τι πιστεύεις, Βλαδίμιρε? Βεβαίως, νομίζω το έδειξε από τότε που αντικαταστήσε τον Χάμιλτον. Στον Μπαχρέιν τότε. Στον Μπαχρέιν. Εντάξει, σίγουρα η ατυχία που έτυχε, σίγουρα δεν μπορούσε να κάνει κάτι, αλλά το έδειξε μόνο από την απόδοσή του. Πρώτη φορά, πρώτη επαφή με το αυτοκίνητο, με τη Mercedes. Άρα από εκεί για μένα ήταν ένας οδηγός και θα είναι ένας οδηγός που μπορεί να διεκδικήσει ένα παγκοσμίο πρωτάθλημα ή και παγκόσμια πρωταθλήματα. Και με τη δική σου πείρα εδώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν ο Τζορτζ Ράσελ, λέγαμε και τότε Σπύρο, ότι έφυγε, το αντικατέστησε τον Χάμιλτον, έφυγε από το περιβάλλον της Williams και πήγε στο εντελώς καινούργιο περιβάλλον της Mercedes με καινούργιους μηχανολόγους, με όλα καινούργια. Εσύ που είσαι οδηγός αγώνων, θέλουμε να μας μοιραστείς με τους φίλους που μας βλέπουν και μας ακούν, πόσο δύσκολο είναι αυτό το πράγμα να γίνει στην πραγματικότητα? Σίγουρα υπάρχει πολύ πίεση, γιατί πηγαίνεις σε ένα Σαββατοκυριακό και δεν ξέρεις ποια άτομα θα βρεις, τι ομάδα θα βρεις, αν όντως θα σε εμπιστευτούν και θα δώσουν το maximum για να καταφέρετε ένα στόχο μαζί. Άρα υπάρχουν πολλά πράγματα που σκέφτεται ένας οδηγός. Και τα καταφέρουν ο Τζορτζ Ράσελ, έστω και αν δεν πήραν την νίκη τότε. Αλλά την πήραν τώρα. Το απέδειξε όλη τη χρονιά, φυσικά, όπως έλεγε ο Σπύρος. Ναι, δηλαδή, ήταν μια χρονιά. Ξέρουμε ότι υπήρχε εκείνο το πρόβλημα στη Mercedes και χώριζαν το πρόγραμμα των δύο πιλότων για να πιστώνουμε και τον Χάμιλτον. Αλλά παρόλα αυτά, τα αποτελέσματα είναι αποτελέσματα. Μπράβο. Ο Ράσελ έκανε φοβερή δουλειά. Είναι αυτό που ήταν, θα έλεγα ότι εγώ ανάμενα περισσότερες νίκες φέτος, αν δεν ήξερα πώς θα πήγαινε το πρωτάθλημα από την αρχή, από τον Τζορτζ Ράσελ. Αλλά όπως είδαμε, την Mercedes που δεν μπορούσε να αντεπεξελθεί εναντί της Red Bull, πιστεύω ότι του χρόνου ο Τζορτζ Ράσελ θα μπορεί να διεκδικήσει. Γιατί η πρώτη νίκη πάντα φέρνει το extra boost που λέμε σε έναν οδηγό. Το έζησες και εσύ αυτό, σίγουρα. Ναι. Άρα πιστεύω ότι θα είναι ένας από τους διεκδίκητες από του χρόνου και να πάει. Μαζί και με τα νέα ταλέντα που αναδεικνύονται, όπως ο Λάντο Νόρις, όπως και κάποια άλλα ταλέντα, όπως ο Οσκάρ Πιάστρι, που πιστεύω ότι θα είναι ένα παράδειγμα επίσης. Ο Οσκάρ Πιάστρι, με τον οποίο είχες και προσωπικές εμπειρίες, εφόσον αγωνιστήκατε μαζί στην... Το 2018, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Φόρμουλα Renault. Όπου, όπως είχαμε αναφέρει και πριν, ο μάνατζερ πλέον του Oscar Piastri είναι ο Mark Webber. Αυστραλή και οι δύο. Αυστραλή, ήταν ένας από τους διεκδικητές του, κέρδισε το πρωτάθλημα της Ευρωπαϊκής Renault, που έτρεχα και εγώ. Και σιγά σιγά τον είδαμε να πηγαίνει στη Φόρμουλα 2 με την ομάδα της Prima, δεν κάνω λάθος, όπου τα κατάφερε και κέρδισε. Την Ιταλική, έτσι. Ναι. Και τώρα τον βλέπουμε με Φόρμουλα 1. Ναι. Και είναι τέλειος ο συνδυασμός μαζί με τον Λάντο Νόρις. Τέλεια. Και μιλούσαμε προηγουμένως, παιδιά, Σπύρο, για έτσι τέλος εποχής στη Φόρμουλα 1 για κάποιους πιλότους. Σεμπάστιαν Φέτελ, Ντάνιελ Ριτσάρντο, Μικ Σούμαχερ. Οι δύο τελευταίοι δεν γνωρίζουμε αν θα τους δούμε στο εγγύς μέλλον ξανά πίσω. Αλλά έχουμε τέλος εποχής. Έτσι, κάποια σχόλια για κάποιους που αποχωρούν? Δημήτρη μου, είναι δύσκολο να αποχαιρετήσει η Φόρμουλα 1 αυτούς τους τρεις πιλότους για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ είναι 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής. Ένα πολύ υποσχομένο ταλέντο, το οποίο εξαργυρώθηκε στο ακέραιο. Λατρεύτηκε από τους οδηγού, από τους φίλους της Φόρμουλα 1. Κέρδισε 4 πρωτάθληματα με τη Red Bull Racing. Έτρεξε και πήρε νίκες και pole position με τη Ferrari. Έτρεξε και με την Aston Martin. Έκανε τον ντεμπούτο του με την BMW τότε, που είχε και την πρώτη επαφή μαζί του. Ένας πολύ καλός χαρακτήρας, ένας πολύ καλός οδηγός. Πραγματικά λυπάμαι πολύ που φεύγει από τη Φόρμουλα 1. Ελπίζω αλλάξει γνώμη κάποια στιγμή. Και σας άκουσα προηγουμένως που μιλούσατε για την αγάπη που βάζει, πρώτο μπούμε στο στούντιο, ένας πιλότος πίσω από το τιμόνι, το πάθος που έχει με το αυτό που κάνει. Και ο Σεμπάστιαν Φέτελ, παιδιά, άνθρωπος ο οποίος ασχολείται και με την ιστορία, ναι, της Φόρμουλα 1 και αγαπά πραγματικά το άθλημα. Νομίζω ότι, Βλαδίμιρε, παίζει πολύ ρόλο πόσο
είσαι με την καρδιά σου πίσω από το τιμόνι και οδηγείς, έτσι. Κατά την προσωπική μου άποψη για τον Σεμπάστιαν Βέτελ, πιστεύω ότι είναι γρήγορα που φεύγει. Mm. Και πιστεύω ότι το αξίζαν πολλά παραπάνω. Mm. Σίγουρα το να βάζεις την καρδιά σου για οποιοδήποτε άθλημα είναι το παν. Πολλοί κόσμοι μπορεί να βλέπει τους αθλητές και να νομίζουν ότι π.χ. είναι για άλλο λόγο. Αλλά για να είσαι σε έναν άθλημα, να είσαι πετυχημένος και να συνεχίζεις για χρόνια, θέλεις την αγάπη, θέλεις τις επιτυχίες και τη σκληρή δουλειά την καθημερινή. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Και είναι αυτό το παράδειγμα που πρέπει όλοι οι αθλητές να έχουν πάντα στο μυαλό τους αν θέλουν να πετύχουν κάτι. Και το είδαμε από τον Σεμπάστιαν Βέτελ. Είχαμε τη συζήτηση με τον Φελίπε Μάσα. Ναι. Που ήταν ένας οδηγός. Από τους οδηγούς που προσωπικά θαυμάζεις γνωρίζεις. Μπράβο, από τους αγαπημένους μου, το είδωλο μου Μάικλ Σούμαχερ, αλλά από τους αγαπημένους μου ήταν ο Φελίπε Μάσα, που τον ζούσα τέλος πάντων. Μπορούμε να πούμε, μπορεί να μην ήταν ο πιο γρήγορος οδηγός της Φόρμουλα 1 στα ιστορικά. Κατάφερε φυσικά να κάνει μεγάλες επιτυχίες και ήταν και κοντά και στην κατακτήση του πρώτου του παγκοσμίου τίτλου στη Βραζιλία. Το 2008. Όπου τελικά το έχασε μετά από το προσπέρασμα του Λουίς Χάμιλτον. Ο συγκεκριμένος είχε και το χαρακτήρα, είχε τη θέση στη Φόρμουλα 1 η οποία του αξίζε πολύ. Άρα για να είσαι ένας οδηγός τέλος πάντων στη Φόρμουλα 1 ή στο μηχανοκίνητο, χρειάζεσαι και το χαρακτήρα, είναι πολύ σημαντικό. Και είναι, νομίζω το είδαμε πολλές φορές αυτό με το χαρακτήρα Δημήτρη μου, όπου κάποτε κοστίζει θέμα. Γιατί οι ομάδες θέλουν να έχουν το γρήγορο των οδηγών, αλλά θέλουν να έχουν και έναν οδηγό που θα μπορούν να συνεννοηθούν μαζί τους και να βρουν λύσεις σε προβλήματα που μπορούν να εμφανιστούν σε πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Οπωσδήποτε, ναι. Και εφόσον είναι ομαδική δουλειά, πραγματικά πολύ κρίσιμο και αυτό. Και θέλει ομαδικότητα αυτό το άθλημα. Ναι. Χωρίς την ομαδικότητα. Ένας από τους λόγους που θαυμάζουμε τη Φόρμουλα 1 και τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και ίσως στα μάτια του κόσμου, ο οποίος δεν ασχολείται τόσο βαθιά με το δικό μας άθλημα, είναι ότι είναι ταυτόχρονα είναι και το πιο ατομικό αλλά και το πιο ομαδικό άθλημα στον κόσμο. Μπράβο. Διότι όταν σβήσουν τα φόρα της εκκίνησης, είναι ατομικό άθλημα. Αλλά ως επιτοπλίστων και τα pit stops βεβαίως παίζουν ρόλο, αλλά δεν μιλούμε για τα pit stops μόνο. Μιλούμε όλη εκείνη η προετοιμασία για να πάρεις ένα, όπως το δικά σου αυτοκίνητο, έστω όχι μόνο φόρμουλα, NASCAR, να το πάρεις από τη μια πίστα της Ευρώπης στην άλλη, να το προετοιμάσεις σωστά για να μπορέσει να βγάλει έναν αγώνα χωρίς πρόβλημα πριν μιλήσουμε κάποια αποτελέσματα. Σίγουρα είναι. Υπάρχουν 30 άτομα εκεί για να βγει εκείνη η δουλειά. Ναι. Άρα... Στη δική σας ομάδα. Μπράβο. Άρα... Μιλάμε για την Academy Motorsports του Alex Caffey. Του Alex Caffey, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι εκείνα στην εκκίνηση είναι ατομική προσπάθεια, μετά μπαίνει το ομαδικό για τη στρατηγική που θα ακολουθήσεις μέσα στον αγώνα. Και η ομαδική προσπάθεια συνεχίζει και κατά τη διάρκεια της σεζόν, έτσι ώστε να αντεπεξέλθεις. Και όταν πέσει η καρό σημαία, ξεκινούν οι συζητήσεις για το πώς να βελτιωθεί η ομάδα, το αυτοκίνητο. Που πάλι επανέρχεται το ομαδικό. Πάλι επανέρχεται το ομαδικό, ακριβώς. Τώρα, μιλήσαμε για πιλότους που αποχωρούν. Κάποιο σχόλιο για τον Μικ Σούμαχερ, παιδιά. Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Θεωρώ ότι κρίθηκε λίγο αυστηρά ο Μικ. Είναι άδικο να συγκρίνεται με τον πατέρα του. Ναι. Διότι αυτό απλά του προσθέτει έξτρα βάρος στις πλάτες του. Είναι πολύ δύσκολο σε μια νεαρή ηλικία να διαχειριστείς τέτοιο όνομα. Να πούμε ότι ο λόγος που έχασε τη θέση του από τη Χάς δεν είναι γιατί δεν είχε το ταλέντο, αλλά λόγω του ότι ήταν επιρρεπή σε ατυχήματα και η ομάδα χρειαζόταν χρήματα για να επισκευάσει τα μονοθέσια, χρήματα τα οποία δεν είχε. Εν εποχή budget cap, Σπύρο. Εν εποχή budget cap. Και να πούμε. Και να πούμε εδώ ότι τον αντικαθιστούν με έναν άλλο Γερμανό γνωστό μας, τον Νίκο Χούλκενμπεργκ, ο οποίος είναι βεβαίως ο πιλότος με τις περισσότερες εκκινήσεις στην Φόρμουλα 1, χωρίς να τερματίσει ποτέ στους πρώτους τρεις, σε μια θέση στο βάθρο δηλαδή. Και είναι πολύ ευχάριστο που έχουμε έστω. Μπορεί να φεύγει ο Μικ Σούμαχερ, ο οποίος φημολογείται ως τρίτος πιλότος της Mercedes, φήμες είναι αυτές. Αλλά ο Νίκο Χούλκενμπεργκ, πραγματικά μια πολύ καλή προσθήκη. Ο Νίκο είναι πολύ καλή προσθήκη. Τον αδικεί. Αυτό το στατιστικό που είπε Δημήτρη, το οποίο υπάρχει βέβαια, είναι έτσι. Τον αδικεί, έχει το ταλέντο.
Θυμάμαι και την Πολ στη Βραζιλία το 2010 με σε παρόμοιες συνθήκες. Ναι, με τη Williams, σε παρόμοιες συνθήκες με φέτος, που ήταν μια βρεγμένο, μια στεγνό, που βρήκε το ιδανικό setup στο ιδανικό χρόνο πέτυχε το Πολ. Το σκεφτόμουν όταν έπαιρνε το Pole position ο Μάγνουσεν σε παρόμοιες συνθήκες με πάλι έτσι, μια μικρή ομάδα τέλος πάντων. Όπως ήταν από τότε η Williams και τώρα η Haas. Θέλω να πω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία για τον Νίκο Χούλκεμπερκ, άγνωστη στο ευρύ κοινό. Όταν αρρώστησε, δεν θυμάμαι αν ήταν ο Στρόλ ή ο Πέρες στο Silverstone το 2020. Από κορονοϊό, έτσι. Από κορονοϊό, ναι. Και αναγκαστικά τον αντικατέστησε ο τρίτος οδηγός που ήταν ο Νίκο Χούλκεμπερκ. Όταν οδήγησε το μονοθέσιο, είπε στην ομάδα ότι βρίσκω να υπάρχει ένα πρόβλημα με την πίσω ανάρτηση. Δεν μπαίνει η δύναμη καλά κάτω και ίσως να χρειάζεται κάποιος επανασχεδιασμός. Εξήγησε με περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες στους μηχανολόγους της τότε Racing Point σημερινής AMR στον Μάρτιν και προχώρησε κάπως ο καιρός και φτάσαμε στο Grand Prix του Eiffel που ήταν στο νέο Nürburgring όπου πάλι είχαμε το ίδιο και χρειάστηκε να αντικαταστήσει τον έναν πιλότο και η ομάδα είχε επανασχεδιάσει την πίσω ανάρτηση μετά από οδηγίες του. Δηλαδή το χρειάζεται η Haas και γι' αυτό. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή. Η πρώτη επιλογή ήταν ο Ντάνιελ Ριτσάρντο, αλλά για δικούς του λόγους δεν προτίμησε να πάρει τη θέση εκεί και έτσι πήγε στον Νίκο Χούλκεμπερκ η θέση. Ναι. Και μια Haas, παιδιά, αμερικάνικη ομάδα. Μιλήσαμε για τον πρώτο Δανό που πήρε pole position, τον Kevin Magnussen. Μια Haas, η οποία είναι η πρώτη αμερικάνικη ομάδα που παίρνει pole position μετά το 1975 και την Shadow, η αμερικάνικη ομάδα, η Shadow που πήρε pole position στο Silverstone το 1975 με τον αείμνηστο Ουαλό, τον μοναδικό super Ουαλό πιλότο, τον Tom Price, που θύμιζε πολύ τον Gilles Villeneuve, θεαματικός πιλότος με ανάποδα τιμόνια κλπ. Κλπ. Και ήταν, αυτή η ομάδα ανήκε στον Don Nichols, έναν πρώην κατάσκοπο της CIA, και ο Τόνι Σάουθγκέιτ, ο σχεδιαστής του μονοθέσιου του 1975, τότε που ήταν έτσι επιτυχημένο μονοθέσιο. Ο άλλος πιλότος ήταν ο Γάλλος, ο Ζαν-Πιέρ Ζαριέ, που πήρε και pole position παραπιπτόντος εκείνη τη χρονιά του 1975 στο Ιντερλάκος, κούρσα που είχαμε πρόσφατα. Και ο Ντόν Νίκολς, πρώην CIA, ήταν μια μυστήρια φιγούρα, αντιμέρως πάντοτε με μαύρα, όπως και η ομάδα του Shadow, σκιά, ήταν ένας σκιώδης τύπος. Αλλά να πούμε ότι ως ομάδα τότε η Shadow ανέβαινε όπως ανεβαίνει τώρα έτσι Haas, διαφορετικές φυσικά εποχές και θυμάμαι έτσι τώρα μιας και μιλήσαμε για Jean-Pierre Jarier, ένα κωμικό περιστατικό όταν αγωνιζόταν, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πίστα και μιλούσε με τον σχεδιαστή του αυτοκίνητου, τον Tony Southgate που έκανε και τον engineer, του είπε ότι το αυτοκίνητο υποστρέφει, δηλαδή φεύγει μούτρα τέλος πάντων. Και του λέει ο Τόνι Σάουθγκεϊτ, OK, θα κάνω κάποιες αλλαγές, βγες στην πίστα και του λέει, όχι, θα συνεχίσω όπως είναι για την ώρα, να δω τι ξέρω εγώ. Συνεχίζει στην πίστα, ως έχει το αυτοκίνητο, χωρίς να αλλάξουν τις ρυθμίσεις. Επιστρέφει πίσω στα πιτς και του λέει, τι γίνεται με την υποστροφή. Α, εντάξει, του λέει, χάθηκε. Και του λέει, πώς γίνεται, αφού δεν αλλάξαμε οτιδήποτε ρύθμιση. Εντάξει, του λέει, ρύθμισα εγώ από το πιλωτήριο την κατανομή των φρένων, έβαλε περισσότερη πίσω κατανομή. Απίστευτο πράγμα, λέει, δεν ξέρω πώς κατάφερε και. Και έγραφε καλύτερους χρόνους μετά. Ήταν η οδηγία εκείνης της εποχής που. Πώς να το πούμε τώρα έτσι. Ο Βλαδίμηρος θα έχετε να πάρει να μας την δώσει γιατί. Θα μας την πει απλά άλλης γενιάς πιλότοι οι οποίοι σκεφτόντουσαν. Ρε παιδί μου, τώρα θα κάτσω να αλλάζω τη ρύθμιση στα πίσω με τους μηχανολόγους. Ας πούμε, θα το βρω εγώ από το πιλωτήριο. Που ήταν. Εντάξει, σίγουρα δεν ήταν η πιο γρήγορη λύση αυτό που έκανε. Γιατί έκανε πλέον την ουράνα γλιστρά. Ναι. Ο Ζάριε. Και κάποτε συνήθως δεν μπορείς να βασιστείς πάνω στο λεγόμενο break balance. Ναι. Αλλά και εγώ, σαν Βλαδίμηρος, οι πρώτες αλλαγές τέλος πάντων που κάνω όταν νιώθω το αυτοκίνητο ότι τέλος πάντων δεν συμπεριφέρεται όπως το θέλω είναι το break balance. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λες, αν σου βγάζει μούτρα θα γυρίσεις πίσω. Τι κάνεις όμως με τους μηχανολόγους σου όσον αφορά. Τι μπορείτε να κάνετε στα pits τέλος πάντων, όσον αφορά ρυθμίσεις της ανάρτησης, τι κάνετε? Ναι, βασικά πρώτα απ' όλα η πρώτη τους ερώτηση είναι αν αλλάξεις τον break balance. Γι' αυτό λέω ότι είναι σημαντικό ο οδηγός να δοκιμάζει πρώτα τον break balance και να το αλλάζει, να δει αν του βγει σε καλύτερο. Και μετά, μόλις επιστρέψουμε στα pits, συζητούμε με την ομάδα. Θέλουν να γνωρίζουν πόσα clicks αλλάξες, έτσι ώστε να δουν αν τέλος πάντων τα άλλαξες σε ένα λογικό επίπεδο.
Γιατί κάποτε τυχαίνει που οι αλλαγές είναι πολύ μικρές που στο τέλος καταλήγεις ότι θα πάμε ακόμα μια φορά έξω να το δοκιμάσουμε, αλλά άλλαξε περισσότερα κλικς για να το δούμε. Και να τονίσουμε εδώ ότι εν αντιθέσει με την Φόρμουλα 1 και από την εποχή του Jean-Pierre Jarier που είχαν αεροδυναμικά, εσείς δεν έχετε αεροδυναμικά για να κάνει κλικ η ομάδα να αλλάξει τα φτερήγια στα pits πρώτα που θα στείλει έξω. Άρα παίζει ακόμα περισσότερο ρόλο αυτό η ισορροπία που αλλάζει. Την ώρα που είσαι έξω στην πίστα. Μπράβο. Και η ομάδα περιμένει από εσένα στο τέλος να πεις ότι, ας πούμε, αν δεν τα καταφέρεις με τον break balance, τότε η ομάδα ξεκινάει να κάνει τις αλλαγές πάνω στο αυτοκίνητο. Γιατί το break balance είναι πολύ σημαντικό. Αν είναι λάθος το break balance, τότε ό,τι αλλαγή και να κάνεις δεν θα σου βγει σωστά. Άρα, ναι, οι ομάδες περιμένουν πρώτα από τους οδηγούς να. Το επόμενο στάδιο ποιο είναι, για κλικ ανάρτηση. Ναι. Και ειδικά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του NASCAR που είναι περιορισμένες οι αλλαγές που μπορείς να κάνεις, οι ομάδες πλέον δουλεύουν πάνω στην ανάρτηση. Τώρα να βάλουμε τα πράγματα, μιας και στρεφόμαστε έτσι με όρεξη προς το πρωτάθλημα του Βλαδίμηρου, να ξεκινήσουμε να πούμε ότι αγωνίζεσαι στην κατηγορία 2, του χρόνου θα ανέβεις στην Pro, στην πρώτη κατηγορία, οδηγάς Chevrolet Camaro για την Academy Motorsports του Alex Caffey, 5,7 λίτρα, 400 EP, V8, Βλαδίμηρε. Ναι. Και είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο μας φέρει τώρα στη συζήτηση, μιας και μιλάμε για ισορροπία break balance. Ένα αυτοκίνητο το οποίο ζυγίζει 1225 κιλά, που είναι βαρύ αυτοκίνητο, διαφορετικό από ό,τι οδηγούσες είτε go-kart είτε μονοθέσια στην καριέρα σου. Πώς, σε ρώτησα ξανά, αλλά πώς χρειάστηκε να τροποποιήσεις το στυλ οδήγησης σου, αν χρειάστηκε να τροποποιήσεις, που σίγουρα είναι πολύ διαφορετικά αυτοκίνητα, και πώς το έχεις συνηθίσει σιγά σιγά αυτό το είδους αυτοκίνητο. Είναι φανταστική η αλλαγή που είχα, ενώ από τα μονοθέσια προς τα NASCAR. Ας το πάρουμε από την αρχή, ήταν το πίσω στο 2019, όπου και τέλος πάντων το θυμαχωρίο δεν ήταν οι κατάλληλες συνθήκες στην Κύπρο. Και πήρα το ρίσκο να βρεθώ στη Γαλλία για ένα διήμερο όπου βρέθηκε μπροστά μου στα social media ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR έχει 2 μέρες recruitment test day για να επιλέξει τους οδηγούς που θα είναι με υποτροφία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πήρα το ρίσκο, ήξερα ότι τέλος πάντων μπορούσα να μην αντεπεξέλθω, λογικό, γιατί τέτοιου είδους αυτοκίνητα δεν οδηγήσα και τα κατάφερα και βρέθηκα στη Γαλλία. Κάτω από βροχή, κατάφερα να επιλεγώ και από το πρωτάθλημα για να τρέξω το 20. Τώρα, με το θέμα του αυτοκινήτου, πώς το βρήκα, σίγουρα πολύ διαφορετικό και η συμπεριφορά του, αλλά και από την άλλη πλευρά εύκολο, γιατί είναι αυτό που είπες και εσύ, είναι πολύ βάρη. Το περίμενα ότι, τέλος πάντων, μετά από πολλούς γύρους θα έπρεπε να καταναλώνω πολύ προσπάθεια για να το κρατήσω μέσα στο δρόμο. Ισχύει αυτό κατά μέχρι έναν τέλος πάντων επίπεδο, αλλά το ανέμενα πολύ περισσότερο. Τώρα, με το θέμα των κυβωτιών ταχύτητων, πολύ περίπλοκο. Καμία σχέση με τα paddle shifts. Μιλάμε για sequential. Συριακό. Ναι, αλλά οι οδηγοί έχουν και την επιλογή να έχουν και το κανονικό. Η μόνη διαφορά που αλλάζει είναι η κίνηση του χεριού. Να πούμε ότι εγώ το πέρσι τη χρονιά μου έχασα το τρίτιο γιατί στα μέσα της χρονιάς αποφάσισα να έχω το sequential, όπου στο τέλος της τελικής το sequential ήταν πιο ευαίσθητο για να πάθει ζημιά από το κανονικό. Και το πιο ευαίσθητο εννοούμε στο χειρισμό όταν κατεβάζεις την ταχύτητα, πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός με το pump που κάνεις στην πεζίνα. Δηλαδή, μόλις κατεβάζεις ταχύτητα, πρέπει το πόδι σου να κάνει την κίνηση του γκαζιού μία φορά, έτσι ώστε να πέσουν και στροφές πιο κάτω. Το λεγόμενο heel and toe. Μπράβο, heel and toe. Και ακόμα το χρησιμοποιώ έτσι. Έχει οδηγούς που δεν χρησιμοποιούν το clutch στο κατεβάσμα. Αλλά αν πάρεις αυτόν τον ρίσκο να μην χρησιμοποιήσεις clutch στο κατεβάσμα, πρέπει να είσαι πολύ της ακρίβειας. Μιλούμε, είναι αυτό το λάθος που έκανα πέρσι, που αποφάσισα στην Ιταλία να μην χρησιμοποιήσω το συμπλέχτη. Και ένα λάθος πάνω σε κατέβασμα, έχασα την ταχύτητα. Άρα, φέτος επιστρέψαμε πίσω στο κανονικό κυβωτίων ταχύτητων, που και για το πρωτάθλημα είναι πιο ασφαλές.
σε θέμα στο κομμάτι του μηχανικού. Και ο αξιόπιστο. Και ο αξιόπιστο. Άρα, ναι, τα αυτοκίνητα σίγουρα διαφέρουν πολύ από τα μονοθέσια. Ναι. Ο τρόπος οδήγησης παραμένει σχεδόν παρόμοιος. Σίγουρα αλλάζει τέλος πάντων το σκεπτικό με το πώς να μπεις πάνω μέσα στη στροφή και πώς να βγεις. Για παράδειγμα, με αυτά τα αυτοκίνητα δεν πρέπει να πιέζεις την είσοδο σου, αλλά να κάνεις πάντα focus πάνω στην έξοδο. Που αυτό είναι η λέξη κλειδί σε όλο ναι. τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί όλοι καμιά φορά προσπαθούμε, όσο οδηγήσαμε σε πίστα, προσπαθούμε να φρενάρουμε τελευταία στιγμή, να πάρουμε μια στροφή γρήγορα στην είσοδο. Ενώ χάνεις χρόνο εκεί που, ειδικά αν στην έξοδο της στροφής ακολουθεί ευθεία. Ναι. Και ειδικά με αυτά τα αυτοκίνητα που, όπως είπες, έχεις πει και εσύ, είναι βαρετά. Με το παραμικρό λάθος θα είναι μεγάλη διαφορά σε θέμα χρόνου με έναν άλλον οδηγό στην έξοδο της στροφής, και ειδικά όταν ακολουθεί ευθεία. Έναν ωραίο αυτοκίνητο, με εντυπωσίασε, είναι η αλήθεια. Και σίγουρα δεν το μετάνιωσα ότι έκανα αυτό το βήμα. Τέλεια, τέλεια. Σπύρο, έτσι σε βλέπω, επειδή είσαι και εσύ πρώην οδηγός αγώνων πίστας, σίγουρα έχεις πολλά να πεις όσον αφορά και κυβόρο ταχυτήτων και αυτό το βάρος, η μετατόπιση. Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω το Βλαδίμηρο είναι πώς νιώθει την ώρα που βγαίνει από το διάδρομο το πιτς και πώς νιώθει όταν βρίσκεται σε σχάρα κίνησης την ώρα που ανάβουν τα κόκκινα φώτα. Αυτά θέλω να μάθω. Πιστεύω θέλει και ο κόσμος να το μάθει. Όταν είμαι τέλος πάντων και αναμένω τα φώτα της κίνησης, σίγουρα επικρατεί μια φάση. Φυσικά συγκέντρωση, αλλά ταυτόχρονα και μια πίεση. Ανεβαίνουν οι παλμοί. Μπράβο, γιατί είμαι ένας οδηγός που τόσα χρόνια ξέρω τις δυνατότητες μου. Και ειδικά φέτος που ήμασταν περισσότερο διεκδικητή. Σίγουρα επικρατεί και έναν άγχος πάνω στην εκκίνηση, όπου μετά φεύγει. Μόλις ανοίξουν τα πράσινα φώτα, προσπαθείς εκεί να δώσεις το μάξιμουμ. Και είσαι μάχημος συχνά. Στον πρώτο γύρο σε βλέπω να είσαι μάχημος, αλλά και παράλληλα πολύ προσεκτικός, γιατί δεν θέλετε να κερδίσει την κούρσα πάνω στην πρώτη στροφή. Σκέφτεσαι για πιο μετά. Μπράβο, γιατί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR, αλλά και στους αγώνες NASCAR, είδαμε ότι στην αρχή υπάρχουν πολλά που μπορεί να συμβούν. Και όταν μελετήσεις τους οδηγούς, για παράδειγμα στη Βαλένθια που ήταν ο πρώτος μου αγώνας, είχα μελετήσει τον Ολλανδόν, τον Χέζεμανς, που περίμενα ότι θα ήταν ανάμεσά μας, τον Αλμπέρτο Νάσκα, τον Ιταλόν, τον Μάρτιν Ντούπεκ, τον περσινό πρωταθλητή. Που με αυτούς τους τρεις που λες έκανες και πέρσι μάχες. Με τον Όχι, τον Χέζεμανς. Μπράβο. Τους άλλους δύο, ναι, μπράβο. Μπράβο. Ο Τσέχος ήταν ο περσινός πρωταθλητής, όπου τον ήξερα πώς συμπεριφέρεται. Που τον κέρδισες φέτος στο πρωτάθλημα. Μπράβο. Ο Τσέχος, για παράδειγμα, ξέρω ότι και εκείνος στην εκκίνηση δεν είναι τέλος πάντων aggressive, αλλά μετά μπορεί να γίνει άκρος το αντίθετο. Ο Χέζεμαντς, για παράδειγμα, είναι συνέχεια aggressive. Άρα είναι πολύ σημαντικό πριν τον αγώνα να μελετάς τους αντιπάλους σου και έναν περίπου ξέρεις πώς θα συμπεριφερθούν κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Από πλευράς μου μπορώ να πω ότι έκανα και την αλλαγή σε κάποιους αγώνες φέτος. Γιατί μπορεί και κάποιοι οδηγοί να ήξεραν ότι πάνω στην εκκίνηση είχα περισσότερο μυαλό. Άρα, για παράδειγμα, στη Βαλένθια που ξεκινούσα και πρώτος, είπα θέλω να κερδίσω αυτό τον αγώνα. Δεν με νοιάζει τι θα γίνει. Και τον κέρδισα. Κέρδισα και τους δύο. Άρα... Διατήρησες από την αρχή την... Ναι. Πάνω στην πρώτη στροφή. Μπράβο. Άρα κάποτε πρέπει να παίζεις και ξύπνα για να σου βγει ένα παιχνίδι. Για παράδειγμα, φέτος τον τελευταίο αγώνα που είχα το ατύχημα μου στο Βέλγιο και με το σπάσιμο του καρπού, κατάφερα να βρεθώ στην Κροατία. Ξεκινούσα από την pole position με τον ταχύτερο γύρο και από την κατηγορία pro. Έχασα φυσικά θέση στην εκκίνηση. Είδα ότι ο Μάρτιν Ντούπεκ ήταν πολύ πιο πίσω. Επιχείρησα φυσικά να προσπεράσω τρεις φορές τον Χέζεμανς, αλλά όπου φτάσαμε και χτυπήσαμε δύο φορές. Και εκεί ήρθε η φάση που είπα, Βλαδίμιρε, βάλε μυαλό, έτσι ώστε να διατηρήσουμε την τρίτη θέση στο πρωτάθλημα, γιατί
Αν έχανα έστω και μία θέση εκεί, θα χάνα το τρίτιο. Ναι. Άρα εκεί έβαλα μυαλό. Άρα πρέπει να, ένας οδηγός να ξέρει πώς να διαχειριστεί την κατάσταση εκείνη την ώρα. Σίγουρα ο αγώνας δεν τελειώνει από την πρώτη στροφή, τελειώνει πάνω στη σειρά της εκκίνησης. Μετά, μόλις τελειώσει ο αγώνας όμως, καταφέρω και κερδίσω, σίγουρα είμαι με τη σημεία πάνω στο αυτοκίνητο. Αν δεν κερδίσω, πλέον ο Βλαδίμηρος, όπως είδαμε και φέτος, σε λέει κερδίζει. Πάντως όμως, τελικά γλίστρησες πίσω προς το τέλος λόγω της ατυχίας με το σπάσιμο του χεριού σου και κατάφερες τελικά να σκαρφαλώσεις έτσι πολύ δυναμικά και να πάρεις το τρίτιο, αυτό το τρόπαιο που έχουμε δίπλα μας σήμερα, που να πούμε εδώ, δεν το είπαμε ακόμα, ότι είναι το τρόπαιο της τρίτης θέσης που κατέκτησες στο πρωτάθλημα φέτος. Ναι. Μίλησε μας για αυτό το comeback, Βλαδίμιρ. Πώς πέρασες και ψυχολογικά σίγουρα ήταν δύσκολο για σένα να αντεπεξέλθεις πρωτού στραφείς πίσω. Δημήτρη, μας το παρόν που είναι αρχή, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Ξεκινήσαμε με δύο επιτυχίες στη Βαλένθια, όπου στο δεύτερο αγώνα, μετά από ένα παρατυπή, αν που λογικά είναι, όλοι κάνουμε λάθη της ομάδας, δεχθήκαμε μία ποινή για έναν εξάρτημα που τέλος πάντων δεν αντικαταστήθηκε, που και το πρωτάθλημα το είπε ότι δεν έδινε κάτι επιπλέον. Αλλά για να είναι σωστή το πρωτάθλημα απέναντι στις άλλες ομάδες, δέχθηκε και την ποινή και ο οδηγός, εγώ. Άρα μείναμε με τη μία πρώτη θέση. Μετά είχαμε την ατυχία στην Ιταλία, όπου ήμουν πρωτοπόρος 9 γύρους πριν το τέλος, όπου η μηχανή τέλος πάντων έφτασε στο τέλος της. Στην Βαλελούγκα. Στην Βαλελούγκα. Μετά είχαμε την ατυχία στο Βέλγιο, όπου δεχτήκα το χτύπημα από τον Μάρτιν Ντούπεκ, το Τσέχο, τον περσινό πρωταθλητή, όπου έσπασε το τιμόνι και δεν πρόλαβα να φύγω τα χέρια μου. Όπως είπες και έχεις πει και εσύ, με το σπάσιμο του καρπού, χειρουργήθηκα 8 του Οκτώβρη στο Βέλγιο, την ίδια μέρα. Και μετά από μία εβδομάδα, για να μπορέσω να βρεθώ έτοιμος μέσα σε 2 εβδομάδες στην Κροατία, τέλος του Οκτώβρη, έπρεπε να βγάλω το γύψο από τα χέρια μου και να ξεκινήσω φυσιοθεραπείες κάθε μέρα. Συγγνώμη, μια σχέση έχουμε εδώ. Δείξε το χέρι σου έτσι στην κάμερα απέναντι, γιατί μιλάμε για μεγάλο σπάσιμο. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, αλλά. Ναι, ναι. Πραγματικά όμως ήταν ένας άθρος τελικά. Και αυτή το ψυχολογικό και το μεγάλο comeback που έκανε σίγουρα πραγματικά σε τιμά. Δημήτρη μου, οι γιατροί και στο Βέλγιο και στην Κύπρο μου έλεγαν ότι μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε και εκεί που θα πονέσω πρέπει αμέσως να σταματήσω, γιατί η πληγή δεν είχε ακόμα κλείσει. Φυσικά έγιναν 5 ακτινογραφίες πριν πάω για να δουν όλοι οι γιατροί αλλά και οι γιατροί στην Κροατία ότι η εγχείρηση έγινε σωστά και όλα τοποθετήθηκαν σωστά, και από εκεί και πέρα ήταν ρίσκο του οδηγού. Συγγνώμη, να εξηγήσουμε εδώ ότι πιθανότατα θα ήταν ρίσκο σοβαρό να χτυπήσω ξύλο εάν είχες ακόμα ένα ατύχημα. Φαντάζομαι είναι κάτι που φοβόντουσαν και οι γιατροί, γιατί μετά ίσως να δημιουργηθεί μια ανεπανόρθωτη ζημιά στον καρπό. Και η ομάδα εκεί και οι δικοί μου ανθρώποι αυτό φοβόνταν μέχρι τον τελευταίο γύρο της Κυριακής. Έστω και αν ολοκληρώσαμε τον αγώνα του Σαββάτου. Ότι με ο παραμικρό ατύχημα μπορεί να γίνει μια ζημιά που μπορούσε να μου κοστίσει και όλη μου την καριέρα, αν κανείς δεν ξέρει. Αλλά πήρες το αίμα σου πίσω με αυτό το τρόπο εδώ. Γιατί πάντα 3 χρόνια φτάναμε πριν τον τελευταίο αγώνα, είμαστε διεκδικητές του πρωταθλήματος, κάτι γινόταν. Φέτος δεν το άντεξα, δεν γινόταν. Το έβαλες στη θέση του. Ναι. Με το πείσμα. Μπράβο, μπράβο, Βλαδίμιρ. Πηγή έμπνευσης. Πάντως, πηγή έμπνευσης, παρά τον νεαρό της. Τον άκουγα προηγουμένως, Σπύρο, που μιλούσε και έλεγε για τους που παρατηρεί τους αντιπάλους του. Και τώρα, σπουδαίο. Θυμάσαι που είχαμε την κουβέντα πρόσφατα συζήτηση για τον Άιρτον Σένα στην ίδια την πίστα, πώς γνωρίζει τα πάντα. Και λέγαμε για τον Χάμιλτον, ο οποίος έτσι την ώρα που οδηγεί και ανοίγει τον ασύρματο και δεν δείχνει αυτή την εμπιστοσύνη στην ομάδα, ακόμα και για αποφάσεις που ήταν τελικά στην τελική, που ήταν στην τελική σωστές, τις αμφισβητεί ο Χάμιλτον. Κάτι που δεν είχε ως χάρισμα ο Άιρτον Σένα, που γνώριζε όσοι τον έζησαν, γνώριζε ανά πάσα στιγμή που βρίσκονταν όχι μόνο αντίπαλοι, ακόμα και η ουραγή γνώριζε. Και κάποιοι δεν ξέρουν να το εξηγήσουν πώς το πετυχαίνει αυτό. Και σίγουρα ξεκινούσε αυτό από το γεγονός ότι γνώριζε πάρα πολύ καλά και τους χαρακτήρες των άλλων οδηγών, τα δυνατά τους σημεία, τα αδύνατά τους, τα μονοθέσια τους, και νομίζω πως είναι ένα προτέρημα για έναν
οδηγό να ψάχνει και τους αντιπάλους του και όλες τις λεπτομέρειες. Μεγάλο προτερήμα. Σωστότατη τακτική από τον Βλαδίμηρο. Το οποίο βέβαια, όπως βλέπουμε, είχε και τα ανάλογα αποτελέσματα η στρατηγική αυτή. Είναι σπουδαίο να έχεις πλήρη αίσθηση της κατάστασης στην πίστα. Ναι, ο Άιρτον Σένα είχε αυτό το χάρισμα. Ο Χάμιλτον φαίνεται να μην το έχει. Είναι χαρισματικός αλλού, αλλά σε αυτό το θέμα ανυστερεί, δεν εμπιστεύεται εύκολα και δεν έχει κυρίως καλή αίσθηση των αντιπάλων. Κάτι πολύ όμορφο που έκανε ο Άιρτον Σένα όσο τον ζήσαμε τότε. Δηλαδή, έβγαινε από την. Μιλάμε τώρα για την πίστα του Spa Francorchamps στο Βέλγιο, που οδήγησες και θα μας πεις δύο-τρεις κουβέντες μετά. Έβγαινε από την πρώτη στροφή La Source και λέει. Κοίταζε πάνω στον λόφο απέναντι, μόλις μπορούσε να βγει από τη στροφή και να δει, και αν έβλεπε για παράδειγμα μια Μινάρτη, μια σκουτερία Ιτάλια Νταλάρα του Άλεξ Κάφη, του αφεντικού σου, οτιδήποτε, μια άλλη τέλος πάντων πιο ανταγωνιστικό μονοθέσιο, Ferrari, Williams κλπ., γνώριζε πόσο γρήγορα θα το έφτανε, και ειδικά στα προκριματικά, για να μην του χαλάσει κάποιον προκριματικό γύρο, ή και στον ίδιο τον αγώνα για να μην χάσει χρόνο πίσω του. Προγραμμάριζε στον εγκέφαλο του πότε ήθελε να φτάσει ένα άλλο αυτοκίνητο για να χάσει τον minimum χρόνο, και αυτό είναι ένα από τα χαρίσματα που βέβαια τότε δεν υπήρχε ούτε διαδίκτυο ούτε τόσο δυνατή τηλεοπτική κάλυψη. Έπρεπε να διαβάσουμε συνεντεύξεις των πιλότων για να μάθουμε αυτές τις πληροφορίες, και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω πόσοι έχουν αυτό το μυαλό σήμερα, αυτή την και διοραδικότητα και έτσι ένα χάρισμα που έρχεται από πιο πάνω. Πολλές φορές έχω πει στο podcast μας, Δημήτρη, ότι θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος πιλότος όλων των εποχών. Δεν αρκεί μόνο το ταλέντο, που Άιρτον Σένα το είχε στον υπερθετικό βαθμό. Ήταν γενικά η φιλοσοφία του όλη, από το μέχρι που γυμνάζεται, που μελετούσε τους αντιπάλους, που οδηγούσε, που βοηθούσε στο setup. Τα πάντα, δεν άφηνε τίποτε στην τύχη. Κάποτε τον ονόμασε σωστά ο φιλόσοφος της ταχύτητας. Για μένα πάντοτε έτσι τον αποκαλώ πλέον. Ναι. Είναι ο χαρακτηρισμός που του αρμόζει. Αυτός ήταν ο Άιρτον Σένα. Και γι' αυτόν έχει γίνει πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς πιλότους, και για τον Φέλιπε Μάσα που είπε ο Βλαδίμηρος πριν λίγο, ο συμπατριώτης του Άιρτον Σένα που ήταν προχτές στον αγώνα. Με καλό χαρακτήρα και ταλέντο είχε τις επιτυχίες του και παρολίγων πρωταθλητής. Mm. Όλοι μας δακρύσαμε την ημέρα το 8. Ναι. Βλαδίμηρε. Γιατί είχε όλο το πακέτο, είναι αυτό που λέω. Ότι είναι σημαντικό να είσαι γρήγορος, να έχεις το χαρακτήρα, να μπορείς να μιλάς με την ομάδα και να βρίσκεις λύσεις εκεί που πρέπει. Να επικρατεί ηρεμία στις κρίσιμες ώρες. Άρα είναι όλο το πακέτο. Πάντως σίγουρα θαύμαζες και τον Άιρτον Σένα. Έτσι, σίγουρα. Σίγουρα. Είναι αυτό που λέω. Φυσικά το είδωλο μου ήταν ο Μάικλ Σουμάχερ που τον έχω ζήσει. Ναι, λογικό, τον έζησες. Αγαπημένος μου οδηγός ο Φελίπε Μάσα. Φυσικά τον Άιρτον Σένα νομίζω κανείς δεν μπορεί να τον αφισβητήσει, και πιστεύω κανείς οδηγός μέχρι τώρα δεν μπορεί να είναι. Να θεωρηθεί, ας το πούμε, καλύτερος. Πάντως, να μιλήσουμε έτσι και για αγαπημένα outsider. Ένα από τα αγαπημένα μου προσωπικά outsider ήταν το αφεντικό σου, ο Άλεξ Κάφη, τον οποίο δεν θα ξεχάσω ποτέ μου. Ο Άλεξ Κάφη πλέον είναι ο ιδιοκτήτης της Academy Motorsports, για την οποία οδηγεί ο Βλαδίμηρος τα τελευταία δύο χρόνια. Ναι, δύο χρόνια είσαι μαζί του. Λοιπόν, ένας Ιταλός πιλότος, ο οποίος με ενθουσίαζε πάντοτε, και στρέψω ότι τώρα ξεκίνησε 86-87 με την μικρή ιταλική ομάδα της Οζέλα, του Έντζο Οζέλα, και ήταν αργότερα, θυμάμαι χαρακτηριστικά το 89, με την BMS σκουτερία Ιτάλια, με σασί Νταλάρα. BMS είναι για την Brescia Motorsport, ιστορική μικρή ομάδα, αλλά θυμάμαι ήταν άριστος πάνω στις ελικοειδείς πίστες, τερμάρισε, αν δεν απατώ, με τέταρτος στο Μοντεκάρλο, έτρεχε δεύτερος στο Φίνιξ, στην άλλη street πίστα, πίσω από τον πολύ μεγάλο Αλέν Πρόστ με τη McLaren Honda το 89, λέω συνέχεια παιδιά, είχαμε 39 μονοθέσια, όχι την Κυριακή στην κούρσα, αλλά ξεκινούσαν 39 την Παρασκευή πρωί, έκαναν pre-qualifying, περνούσαν στους 30, οι 30 έμειναν τελικά στα προγραμματικά 26. Κατάφερε τέλος πάντων να περάσει από όλα αυτά και να τρέχει δεύτερος. Νομίζω πως τελικά έφαγε τον τοίχο από ένα δικό του λάθος. Ήμουν έτοιμος να σου πω ότι και στο Μοντεκάρλο, αν δεν κάνω λάθος. Στο Μοντεκάρλο τερμάρισε τέταρτος. Ναι. Στο Φίνιξ έτρεχε δεύτερος. Τα θυμάμαι λες και ήταν χθες αυτά, γιατί ήταν οι εποχές που ήμουν πολύ φανατικός με τη Φόρμουλα 1. Και επίσης το 89 στην Ουγγαρία προκρίθηκε με εκείνη την κόκκινη Νταλάρα τρίτος, παιδιά. Σε άλλη μια ελικοειδή πίστα που
εντάξει, τότε φημολογείται ότι θα ήταν ο μελλοντικός πιλότος της Ferrari, ο Άλεξ Κάφη. Αλλά θέλω να του δώσεις τους χαιρετισμούς μου και βεβαίως με την πρώτη ευκαιρία να τον πάρουμε για μια συνέντευξη. Μαζί σου όμως. Ένας ωραίος άνθρωπος που στέκεται και δίπλα στα ταλέντα και είναι πολύ σημαντικό να τον έχουμε στην ομάδα. Μίλησε μας λίγο παραπάνω για τον χαρακτήρα του, γιατί τι άνθρωπος είναι ο Άλεξ Κάφη? Ένας απλός ωραίος άνθρωπος που στέκεται δίπλα στους οδηγούς της ομάδας του, αλλά και όχι μόνο. Θα το δεις σε ένα Σαββατοκυριακό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος να βρίσκεται και σε άλλες ομάδες, να βοηθάει και άλλους οδηγούς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που αν του ζητήσεις βοήθεια δεν θα σου πει όχι. Άρα. Της παλιάς Ιταλικής σχολής. Μπράβο. Είναι με μεγάλη μου χαρά που είναι στην ομάδα. Γιατί προσωπικά, τι σου λέει μετά από ένα καλό αποτέλεσμα, μετά από ένα κακό αποτέλεσμα, και συνήθως είναι πάντα θετικός. Πάντα θετικός. Για να φανταστείτε, είναι και δίπλα μου και στις τηλεμετρίες. Γιατί είναι τιμή μου που πιστεύει στους οδηγούς της ομάδας τόσο πολύ και είναι και δίπλα την ώρα που βλέπουν τις τηλεμετρίες και προσπαθεί να μεταφέρει και ο ίδιος την εμπειρία του στους οδηγούς. Και αυτή η αλλαγή δικιά μου από τα μονοθέσια στα NASCAR τώρα, εγώ σαν οδηγός μόλις ξεκίνησα στο NASCAR είχα μια άλλη λογική, όπως είπες και εσύ, σε θέμα οδηγήματος. Δηλαδή να πιέζω την είσοδό μου και ειδικά τώρα με τα NASCAR έχανα πάντα την έξοδο μου. Ο Άλεξ Κάφη ήταν ο άνθρωπος που μετά από τόσα χρόνια μου άλλαξε το μυαλό και τα καταφέραμε. Ταυτόχρονα φέτος μοιραζόμουν ταυτιό με τον Πατρίκ Λεμαρή, ακόμα ένας οδηγός με μεγάλη ιστορία. Και πέρσι ήταν με το αυτοκίνητο που είχα φέτος, το νούμερο 5, ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Ζακ Βιλνεύ, που επίσης με την εμπειρία του, με το ήθος του, δίδαξε πολλά στην ομάδα και βλέπουμε τώρα την Academy Motorsport να είναι στις πρώτες τρεις θέσεις και είναι μόνο 2 χρονών η ομάδα. Μίλησε μας έτσι λίγο και για τον Ζακ Βιλνεύ που γνωρίζει ο κόσμος, πρωταθλητή με την Williams το 97, και ο Πάτρικ Λεμαρή ο Γάλλος. Ήταν πολύ καλοί φίλοι οι δύο, ο Βιλνεύ με τον Λεμαρή, παρόλο που ο Λεμαρή δεν αγωνίστηκε Φόρμουλα 1. Ήταν κάποια φάση, νομίζω, ο πιλότος δοκιμαστικών της BAR, στην οποία οδηγούσε ο Ζακ Βιλνεύ κανονικά. Μίλησε μας έτσι, σίγουρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Ναι, η φιλία επικρατεί μεταξύ τους, είναι τρομερό. Ο Πατρίκ Λεμαρή είναι παράδειγμα, όπως ο Άλεξ Κάφη, απλός, θα σταθεί δίπλα στους οδηγούς. Το ίδιο και ο Ζακ Βιλνεύ, τον είχαμε την τιμή να τον έχουμε πέρσι στην ομάδα μας, πάντα δίπλα στους οδηγούς της ομάδας, με την τηλεμετρία. Αλλά ο Ζακ Βιλνεύ ήταν πιο απομάκρος και συγκεντρωμένος. Συνέχεια συγκεντρωμένος. Δηλαδή, έστω και αν έτρεχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του NASCAR, το μυαλό ήταν για το αποτέλεσμα. Είναι αυτό να τον πιστώσουμε, το είχε πάντοτε, γιατί και που ήταν σε πιο χαμηλές κατηγορίες και μετά που σταμάτησε. Είναι αυτό το competitive spirit που έχουν οι οδηγοί, Σπύρο, έτσι που ο Ζακ τον χαρακτηρίζει πάντοτε αυτό. Αλλά εντάξει, είναι. Μην ξεχνάμε, εντάξει, επειδή είναι και μεγαλύτερο όνομα από τον Λεμαρή, σίγουρα φαντάζομαι πηγαίνει σε μια πίστα όπου υπάρχουν πολλοί οδηγοί, μηχανικοί και οποιοδήποτε άλλοι γύρω εκεί που θέλουν σίγουρα να του μιλήσουν. Άρα προσπαθεί να έχει και ίσως μια προστατευτική ασπίδα γύρω του. Μπράβο. Πέρσι στους αγώνες, συνεχώς ο κόσμος ήταν πάνω στο Ζακ Βιλνεύ. Οι πίστες που μπούριζαν το όνομα του μόνο που λέμε. Φυσικά είναι κατανοητό. Και εγώ κάποτε νιώθω τον εαυτό μου να είμαι από μακρός, ειδικά τα τελευταία 45 λεπτά πριν βρεθώ μέσα στο αυτοκίνητο. Σίγουρα θα την αφιερώσω στις προπονήσεις μου, στην προετοιμασία μου, στο σκέψη μου, πώς θα φύγω με το πράσινο φως πάνω στην εκκίνηση. Άρα είναι δεν απολύτως θέλεις εκείνη την ώρα οποιασδήποτε εξωτερικές ενοχλήσεις. Γιατί έχω και εγώ αυτόν τον χαρακτήρα. Δηλαδή, μετά που θα τελειώσει ο αγώνας, ακόμα μισή ώρα μέχρι να φέρω τα λογικά μου και μετά θα πάω σε φίλους που είναι εκεί, σε οικογένεια, σε ομάδα. Μπορώ να τον κατανοήσω απόλυτα, αλλά το να έχεις έτσι ονόματα μέσα στην ομάδα είναι μεγάλη τιμή και φάνηκε και από τη διαφορά της ομάδας
δύο χρονών ομάδα. Τα βάζει... Πόσο γρήγορα ανέβηκε. Μπράβο, είναι στο top 3 τώρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τα βάζει με τη Hendrix Motorsports που είναι Αμερικάνικη ομάδα. Hendrix Motorsports με τόση ιστορία. Κέρδισε τόσα ιστορικά πρωταθλήματα. NASCAR, Daytona ναι. 500. Σίγουρα μιλάμε για άλλο επίπεδο ομάδα. Άρα ναι, η Academy Motorsports ανεβαίνει δυναμικά. Ναι. Μα για να συμμετέχουν οδηγοί σαν το Jacques Villeneuve, που είναι παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1, σημαίνει ότι υπάρχει και το ανάλογο επίπεδο. Και του ανταγωνισμού, ναι, και ναι. του αυτοκίνητου, και των μηχανικών, και γενικά της ομάδας, των ομάδων. Ναι, υπάρχει επίπεδο. Πάντως, να πω και εγώ τις προσωπικές μου εμπειρίες με τον Ζακ Βιλνεύ, γιατί ως ίνδαλμα μου ο Ζιλ Βιλνεύ, ο πατέρας του που σκορώθηκε το 82 στο Βελγίο. Στο Ζόλτερ. Στο Ζόλτερ που έτρεξα. Το 82. Και εγώ χτύπησα το χέρι μου φέτος. Ο Ζιλ σκοτώθηκε πάνω στη στροφή Τέρλαμεν Μπόχτ. Στο Chicane. Είναι μετά από το Chicane κάθοδο αριστερή στροφή και μετά πάνω στην δεξιά. Εκεί που κατεβαίνει αριστερά και μετά δεξιά, εκεί του χτύπησε με τον Johann Mass τη March. Και το έκαναν Chicane. Δεν ξέρω αν ήταν Chicane ναι, τότε. Δεν ήταν τότε. Τώρα είναι Chicane ναι, ναι, και ονομάζεται Gilles Villeneuve. Ναι. Πάντως να πω ότι τότε. Και είναι λογικό, παιδιά, να βλέπει έναν πιλότο. Μιλώ τώρα για τον Jacques Villeneuve, το γιο του Gilles Villeneuve. Να θυμάμαι, ξεκίνησε, δεν θυμάμαι, Φόρμουλα Fiat, Φόρμουλα 3 στην Ιταλία, μικρές κατηγορίες αγώνων. Και τον προσέγγιζαν όλοι και του έλεγαν: ο πατέρας σου το 1979 στη Ζάντβουρτ με τρεις τροχούς. Ο πατέρας σου τότε έτσι. Ο πατέρας σου, ο πατέρας σου, ο πατέρας σου. Όλοι ήθελαν να μάθουν για τον πατέρα του. Και τι έκανε ο τύπος. Βασικά, φόρεσε εντός εισαγωγικών κάποια. Άφησε το μακρύ μαλλί, φόρεσε κάποια ηλίθια γυαλιά μοιοπίας. Και πήγε να κάνει καριέρα στην Ιαπωνία, Φόρμουλα 3, που δεν τον ήξερε κανείς. Να αποφύγει όλη αυτή την πίεση. Και μετά στράφηκε ξανά οι Ηνωμένες Πολιτείες, Φόρμουλα Atlantic, όπως και ο πατέρας του, και μετά IndyCar. Και κάπου εκεί, τέλος πάντων, απέδειξε ότι δεν είναι ο γιος του Ζιλ, Jacques Villeneuve, είναι ο Jacques Villeneuve που είναι ο γιος του Ζιλ. Πρώτα απ' όλα, και εγώ τον εκτίμησα έτσι. Δηλαδή, θυμάμαι ότι όταν είχα την μεγάλη τύχη να τον πάρω συνέντευξη το 2001 στην Ελβετία για ένα event που έκανε η ομάδα της BAR. Ο τρόπος που τον προσέγγισα, παρόλο που είναι ίνταλμα μου ο Ζιλ Βιλνεύ, δεν ήθελα να ξεκινήσω να του λέω ο Ζιλ, ο Ζιλ, ο Ζιλ, και το φέραμε σιγά σιγά πρώτα ως θαυμαστής του ίδιου του Ζακ. Του μίλησε για τον εαυτό του και μετά μου έλεγε για κάποια αυτοκίνητα που οδηγά στο σπίτι, στον Καναδά τέλος πάντων. Και του λέω: αυτό ήταν του πατέρα σου, του Ζι, το κληρονόμησε. Όχι, αυτό μου λέει δεν είναι αυτό. Αλλά και ξεκινήσαμε εκεί να μιλάμε. Έχω ένα άλλο του πατέρα μου και ξεκινήσαμε να μιλάμε σιγά σιγά έτσι για τον Ζι και μου μίλησε από πάρα πολύ φιλικό μαζί μου πραγματικά. Η καλύτερη συνέντευξη από πρωταθλητή Φόρμουλα 1 που πήρα ποτέ. Άρα, εντάξει, ο Ζακ Βιλνεύ είναι αυτό που είναι. Έχει τον τυγόν του τρόπο. Είναι αυτό που ήταν να πω δηλαδή πέρσι. Κάποιες καταστάσεις, ας πούμε, σε κάποιους αγώνες του μπορεί να μην πηγαίνει καλά. Έθελε τον τρόπο του για του μιλήσεις μετά από μια ώρα που βγαίνει από το αυτοκίνητο. Και αυτό είναι και παράδειγμα προς μίμηση με ποια έννοια. Είναι τόσο ανταγωνίσιμοι αυτοί Βέβαια. Οι άνθρωποι που ξέρεις, νιώθω, ακόμα και τώρα που τρέχει NASCAR και είναι σε ηλικία κοντά στη δική μου 50 κάτι, νιώθει ότι ξέρεις, είμαι αφοσιωμένος, πρέπει να πετύχω ακόμα και αν είναι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο. Πολύ πιο χαμηλής ναι. από Φόρμουλα 1 κατηγορίας. Και το απέδειξε πέρσι στη Βαλελούγκα που ήταν ο τελευταίος αγώνας, ο μεγαλύτερος σε ηλικία νικητής στο Euro NASCAR. Ναι. Τώρα, μιλώντας για τον Patrick Lemary, εγώ τον γνώρισα το όνομα του από το παρακολουθούσα εκείνη την εξαίσια κούρσα karting που διοργάνωνε ο Γάλλος ο Φίλιπ Στρέιφ στο Παρίσι, στο Μπερσί. Και τον ως νεαρό τότε οδηγό karting και τον έτσι τον έβαλα κάτω από το μικροσκόπιο τον Patrick Lemary. Είπαμε δεν οδήγησε ποτέ Φόρμουλα 1, αλλά ως ο μόσταυλος σου φέτος, πώς τον βλέπεις ως οδηγό? Ο καλύτερος. Γιατί είδαμε ότι τα χαρακτηριστικά οδηγήματος μεταξύ μας ήταν πολύ παρόμοια. Δηλαδή εκείνο που νιώθα εγώ το ένιωθε και εκείνος μετά που έμπαινε με το αυτοκίνητο. Άρα το setup που γινόταν στο αυτοκίνητο ήταν και για τους δύο. Είναι πολύ σημαντικό. Πάντα για 24 ώρα του Λεμάν μαζί έτσι είμαι. Με αυτό το σκεπτικό. Μπράβο. Και είναι αυτό που τον παρακάλεσα. Του λέω, σε παρακαλώ μην είναι στο πρωτάθλημα του χρόνου να είμαστε μαζί, του λέω. Είναι... Γιατί είναι πολύ σημαντικό να έχεις έναν καλό μοσταύλο σε τέτοια πρωτάθληματα. Ειδικά όπως το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του NASCAR που ξέρεις ότι σήμερα το πρωί θα τρέξω εγώ, μετά το μεσημέρι θα τρέξει π.χ. ο Patrick Lemary. Και μετά θα ξανατρέξω εγώ το απόγευμα, π.χ. να κάνω τον πρώτο μου αγώνα.
Εάν έχει έναν οδηγό που βγάζει π.χ. συνέχεια ζημιές και σου κάνει μια ζημιά στα μέσα της μέρας που δεν μπορεί να φτιαχτεί μέχρι το απόγευμα. Όπως λίγο πολύ είχες πέρσει κάποια θέματα τέτοια. Ναι. Αναγκαστικά χάνεις και ο οδηγός σου αγώνα. Άρα ο Πατρίκ Λεμαρί είναι ένας οδηγός όπως εμένα που έχει μυαλό, είναι γρήγορος. Εψηλού επίπεδου. Μπράβο. Και έχει και χαρακτήρα μέσα στην ομάδα. Φιλικός. Μπορεί να μοιράσει τις εμπειρίες του αλλά και τις γνώμες του για το θέμα του setup με την ομάδα. Άρα είναι ο καλύτερος που πιστεύω μπορεί να έχει ένας οδηγός σε τέτοια προαθλήματα. Να πούμε ότι ο Πατρίκ Λεμαρί τώρα έχει την Ακαδημία τη Fit Racing, η οποία είναι σε συνεργασία με τον Jacques Villeneuve και αναδεικνύει νέα ταλέντα πλέον στην Ευρώπη μέσω της του γαλλικού προαθλήματος της Formula 4. Άλλη μια ευκαιρία για νέα ταλέντα. Άρα βλέπουμε αυτούς τους οδηγούς ότι μετά που περνάει ένα χρονικό διάστημα δίνουν και τις ευκαιρίες τα νέα ταλέντα που είναι πολύ σημαντικό. Πόσο δύσκολο όμως είναι αυτό, ειδικά να φτάσεις προς, να μπεις σε κανάλια προς Φόρμουλα 1. Έλεγε ο ίδιος ο Ζακ Βιλνεύ ότι ακόμα και για τα... Δεν θυμάμαι τώρα αν έχει δύο γιους, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι, έκανε και ένα καινούριο. Καινούριο. Ναι, έλεγε πόσο δύσκολο. Σκέφτο τώρα να σκέψου να είσαι παγκόσμιο πρωταθλητή Φόρμουλα 1 και να δυσκολεύεσαι ακόμα και με το όνομα που έχει το επίθετο ο γιος σου να δυσκολεύεται να πάει προς Φόρμουλα 1 γιατί είναι τόσο πολύ πλέον. Έχουν μπει άλλα στη μέση. Χωρίς να μειώνω για παράδειγμα τον Σέρτσιο Πέρες, είναι πίσω του ο πιο πλούσιος άνθρωπος του κόσμου, ο Κάρλος Σλιμ στο Μεξικό. Ναι. Άρα πλέον είναι τέτοιος ο ανταγωνισμός που είναι τόσο πολύ δύσκολο. Θυμάμαι μιλούσα με τον Phil Hill, τον πρωταθλητή του 61, πλέον αείμνηστος, Μαγαρίδης. Τότε αγωνιζόταν στη Φόρμουλα 3000 ο γιος του Derek Hill και τον ρώτησα, ήταν μαζί με τη γυναίκα του, την Alma, θυμάμαι τον γνώρισα στη Λίμνη Κόμο, στην Βόρεια Ιταλία και μου έλεγε ότι δεν έχω τους οικονομικούς πόρους ούτε το μέσον για να βοηθήσω τον Derek Hill να πετύχει στη Φόρμουλα 3000, πόσο μάλλον στη Φόρμουλα 1. Τώρα μιλάμε για τον θρύρο, τον πρώτο Αμερικανό πρωταθλητή Φόρμουλα 1, τον Phil Hill. Άρα είναι και όσο περνούν τα χρόνια πολύ δύσκολο να μπει στα κανάλια τη Φόρμουλα 1. Ακριβώς και ο Πατρίκ Λεμαρί είναι γεννημένος στην Αντόρα. Ναι, ναι. Άρα όσον και να πεις έχει διάφορα από άλλα κράτη και είναι αυτό που είχαμε και τη συζήτηση π.χ. η Κύπρος, η Ελλάδα. Σίγουρα χρειάζεται περισσότερη προσπάθεια για να δείξει ταλέντον στο μηχανικό αθλητισμό. Και περισσότερες ευκαιρίες. Γιατί υπάρχουν και άλλα αθλήματα που αξίζουν, όπως ο μηχανοκίνητος και άλλα πολλά. Πάντως, μιας και μιλάμε για πρώην πιλότο του Φόρμουλα 1, είχες και πολύ καλές σχέσεις με τον Φινλανδό Μίκα Σάλο, πρώην πιλότο του Φόρμουλα 1, πρώην πιλότο της Ferrari, ο οποίος για μένα κέρδισε το Hockenheim το 99. Λέω κέρδισε γιατί στην ουσία αναγκάστηκε να δώσει την νίκη στον Eddie Irvine που πάλευε για τον τίτλο και του την, έτσι, του την δόρισε. Αλλά ο Μίκα Σάλο, διατηρείς ακόμα σχέσεις μαζί του? Βεβαίως. Ήταν ξανά πέρσι στην Κύπρο για διακοπές. Επικρατεί η φιλική σχέση που υπήρχε από τότε, καθώς ήταν ο αθλητικός μου διευθυντής στη ρωσική ομάδα το 2016 και 2017 που έτρεχα στο Φόρμουλα 4 Βορείου Ευρώπης. Ένας άνθρωπος που επίσης στέκεται δίπλα σε ταλέντα και εξακολουθεί να είναι μέσα στην SMP Racing καθώς πλέον αναλαμβάνει τον Schwarzman ο οποίος πολύ υποσχόμενος Φόρμουλα 2 τον είχαμε δει και στην Πρίμα τον Schwarzman και τώρα ακούγεται το όνομα του τώρα κατά πόσο θα γίνει θα δείξει για τη Haas. Ναι, ναι. Αλλά... Εντάξει, ο Μίκα Σάλο σίγουρα έχει τις διασυνδέσεις για να το βοηθήσει. Και ναι, αλλά βλέπουμε ότι κάθε οδηγός, οι πλήστοι οδηγοί έχουν ένα μάνατζερ οι οποίοι είχαν τρέξει, ήταν στη Φόρμουλα 1. Είναι πολύ σημαντικό. Και πέρασαν από τα δύσκολα, ειδικά τότε. Εντάξει, εκείνη την εποχή ο Μίκα Σάλο έκανε θαύματα με μικρές ομάδες. Tyrrell, Arrows, λέγαμε για τον Κάφη, αλλά και ο Σάλος επίστεσε ελικοειδής όταν είχαμε βροχή στα προγραμματικά. Κοίταζε τη λίστα και λέει πού βρέθηκε αυτός πέμπτος με την Arrows στο Μοντε Κάρλο. Τρομερός και μας το γνώρισες που ήρθε και στην Κύπρο τον Μίκα Σάλο. Το 17. Το 17 ήταν εξαιρετικός χαρακτήρας επίσης. Ναι. Απλή, ωραία, δίπλα στους αθλητές τους.
Και χαίρομαι πολύ που τον βλέπω ακόμα στην SMP Racing και ειδικά που στέκεται δίπλα στο Schwarzman. Και όσοι δεν γνωρίζουν, μιλάμε ο Μίκα Σάλο τώρα, αγαπημένος μου στην Φόρμουλα 3 το 80, το 90. Το 90 στη Φόρμουλα 3 έκανε μάχη με τον άλλο Μίκα, τον Μίκα Χάκινεν. Μίκα and Μίκα Show το έλεγαν τότε. Και εντάξει, οδηγούσε για την West Surrey Racing ο Μίκα Χάκινεν, που ήταν, αν θέλετε, η McLaren της Φόρμουλα 3. Και ο Μίκα Σάλο οδηγούσε για την Αυστραλέζη και την Alan Docking Racing, που ήταν κατώτερης κλάσης ομάδα και πάλευαν μέχρι τέλους για τον τίτλο. Εντάξει, ομολογουμένος πιο χαρισματικός νομίζω ο Μίκα Χάκινεν, αλλά λάτρευα εκείνη την εποχή τον Μίκα Σάλο. Το ωραίο εκείνων των εποχών πιστεύω είναι ότι και μια κατώτερη ομάδα μπορούσε να διεκδικήσει εάν είχε τον οδηγό. Να κάνει τη διαφορά ο οδηγός. Μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό νομίζω το βλέπουμε με το παράδειγμα του George Russell που ήταν στη Williams και με την πρώτη ευκαιρία που τον είδαμε στη Mercedes ήταν εκεί που το αξίζει πραγματικά. Ναι. Τώρα στο δικό σου πρωτάθλημα πόσο ρόλο παίζει, μίλησε μας λίγο έτσι πιο βαθιά όσον αφορά και η ομάδα την οποία εκπροσωπείς αλλά και τα αυτοκίνητα μεταξύ σας, οι ευκαιρίες, οι δυνατότητες που έχετε να ανταγωνιστείτε μια ομάδα όπως η Hendrick Motorsport, ας πούμε. Το ίδιο επικρατεί σε όλα τα προαθλήματα πλέον. Δηλαδή δεν είναι μόνο στη Φόρμουλα 1. Θα το βρεις και στη Φόρμουλα 2 και Φόρμουλα 3 και in GTs και στο προαθλήμα το δικό μου, το ευρωπαϊκό προαθλήμα NASCAR. Εγώ, όπως είχα πει, μπήκα στην Alex Caffey Motorsports το 20, όπου ξεκινήσαμε από το 0. Φυσικά η Alex Caffey Motorsports είχε κάποιες χρονιές στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα NASCAR, αλλά ήταν σαν Alex Caffey Motorsports και μετά συνδέθηκε και έγινε Academy Motorsports. Ξεκινήσαμε από το 0 και έπρεπε να αντεπεξέλθουμε με τις κύριες ομάδες όπως η Hendrick Motorsports, η Cala Racing που είναι επίσης πολύ δυνατή μέσα στο πρωτάθλημα. Με ομάδες με μεγάλη εμπειρία, ειδικά η Hendrick Motorsports. Ειδικά αυτά τα τρία χρόνια που είμαι στο πράθυνα που είδαμε ότι έχω την ταχύτητα. Φυσικά δυσκολευτήκαμε στο θέμα στρατηγικής αρκετά, γιατί υπήρχε το καινούργιο το προσωπικό μέσα στην ομάδα που έπρεπε τέλος πάντων να περάσουν κάποιοι αγώνες έτσι ώστε να μπουν περισσότερο στο νόημα. Αλλά τα καταφέραμε, ενώ τώρα να είναι στο top 3 του πρωταθλήματος, τα καταφέραμε. Σίγουρα, Hendrick Motorsports είναι μια ομάδα με μεγάλη εμπειρία που ξέρουν σε κάθε αγώνα τι αποφάσεις θα πάρουν, ξέρουν σε φάσεις κρίσιμες τι αποφάσεις θα πάρουν. Και αυτό το είδαμε και στο Βέλγιο, στο δικό μου αγώνα που έσπασα το χέρι μου. Όπου στα χρονομετρημένα ήμουν πρώτος μέχρι τα τελευταία δύο λεπτά. Ήταν βρόχινες συνθήκες. Τα τελευταία δύο λεπτά όμως η πίστα πλέον ήρθε σε φάση που ήταν σχεδόν στεγνή. Η Hendrick Motorsports εκείνα τα 18 λεπτά δεν τα έκανε με τα βρόχινα. Άφησε τους οδηγούς της μέσα στα pits και τους έβγαλε τα τελευταία δύο λεπτά που είδαν ότι οι άλλοι ήταν μέσα με τα βρόχινα. Και έγραψαν το γρήγορο χρόνο στο στεγνό. Άρα το να έχεις εμπειρία σαν ομάδα μέσα στο μηχανοκίνητο είναι πολύ σημαντικό γιατί ξέρεις τι αποφάσεις πρέπει να γίνουν. Και νομίζω πλέον μετά την Κροατία και η Academy Motorsports είναι σε εκείνο το σημείο. Επάνω σε αυτά τα θέματα με την επιλογή ελαστικών, όταν αλλάζουν οι συνθήκες, τα βλέπεις και στις καλύτερες οικογένειες στη Φόρμουλα 1, Σπύρο, έτσι. Τραγικά λάθη από τη Ferrari κατά τη διάρκεια των προκριματικών. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο ρόλο στις λαθασμένες αποφάσεις παίζει πίεση. Έχουν πιέσει υπερβολικά τη Ferrari για τα λάθη που έκανε φέτος. Έγινε το λάθος με τον Leclerc. Στο τέλος προκλήθηκε δέκατος αν δεν απατώμε. Ναι. Συμβαίνουν. Είναι ανθρώπινο να γίνονται λάθη. Και δεν γίνονται μόνο από τη Ferrari, απλά μόνο γιατί η Ferrari τονίζονται για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Φανταστείτε στη θέση της Mercedes να ήταν η Ferrari φέτος. Τι θα γινόταν στην Ιταλία και γενικά. Και σίγουρα είναι αυτό που λέγαμε ότι η Mercedes φέτος, αν συγκρίνεις την ομάδα τα αποτελέσματα της τα προηγούμενα όλα αυτά χρόνια με φέτος, σίγουρα η ομάδα δέχτηκε ένα τεράστιο σοκ, αλλά κανείς δεν την μαστίγωσε.
Συμφωνώ με κανείς δεν την αστείωση. Συμφωνώ ναι, με αυτή την έννοια. Το είπαμε πολλές φορές. Η Ferrari επειδή είναι η δημοφιλέστερη ομάδα, είναι πιο λαϊκή ομάδα. Από την παρακολουθούν άνθρωποι οι οποίοι δεν ασχολούνται καθόλου βαθιά με το motorsport και είναι απαιτητική σε σημείο υμπερβολικό. Ο αείμνηστος, ο Μικέλε Αλμπορέτο, έλεγε ότι 90% από τις αποφάσεις που παίρνονται στη Ferrari έρχονται από τον τύπο, από τις εφημερίδες τότε, τις εφημερίδες σήμερα το διαδίκτυο. Και επειδή είναι μια ομάδα με μεγάλη ιστορία, άρα ο κόσμος. Όχι απαιτεί, αλλά περιμένει ότι η Ferrari θα είναι εκεί που την ξέραμε τόσα χρόνια. Και δεν μπορεί με κανένα τρόπο να δεχτεί την αποτυχία απλώς ο κόσμος. Είναι και αποτυχία μέσα στο παιχνίδι. Ναι. Στις τελευταίες 2-3 ημέρες σύεται ο κόσμος της Φόρμουλα 1 σχετικά με φήμες για πιθανή αντικατάσταση του Ματία Μπινότο. Η Ferrari έβγαλε μια ανακοίνωση που λέει ότι πρόκειται περί φήμες και δεν ευσταθούν. Ακούστηκαν και κάποια ονόματα, μάλιστα, τα οποία δεν θα αναφέρω προς το παρόν. Αυτό που λέω εγώ προσωπικά είναι ότι θα ήταν ένα τεράστιο λάθος να απομακρυνθεί ο Μπινότο τη δεδομένη στιγμή, γιατί όταν οι ομάδες αγωνίζονται σε ένα πρωτάθλημα κάποια συγκεκριμένη χρονιά, ταυτόχρονα σχεδιάζουν και κατασκευάζουν και δουλεύουν πάνω στο επόμενο σιάσι. Δηλαδή, αν μιλούμε για φέτος, μιλούμε για το 23. Το σασί του 23, αν κρίνει κάποιο ότι φτάνουμε στο τέλος του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1 τώρα, είναι σχεδόν έτοιμο. Κινητήρας, υβριδικό σύστημα κτλ. Αυτά έχουν ομολογαριστεί, έχουν κλειδωθεί, θα μπουν όσοι έχουν πάνω στα νέα μονοθέσια. Τελειώνει ο σχεδιασμός της σιλουέτας, δηλαδή αυτό που βλέπουμε πάνω στο μονοθέσιο αεροδυναμικά. Ο Ματία Μπινότο έχει, αν θυμάμαι καλά, τρεις κούρσες να πάει, τρία Grand Prix. Και ο λόγος είναι ότι βρίσκεται στο εργοστάσιο και δουλεύει πυρετοδός με την ομάδα για την κατασκευή του 23. Είναι δυνατόν προς το τέλος της κατασκευής να αλλάξει ο ηθήνων νους της ομάδας? Πάντως και εγώ είμαι σύμφωνος με την άποψη του πρώην προέδρου της Ferrari, του Λούκα Τιμοτετσέμολο, κάποτε δεξί χέρι του Έντζο Ferrari, ο οποίος είπε ότι δεν θέλει αντικατάσταση ο Μπινότο, θέλει βοήθεια, θέλει στήριξη. Διότι αν απομονώσει τον άνθρωπο Μπινότο κάτω από τον διευθυντικό φακό, έκανε και τρομερά θετικά. Πρόσφερε στην Ferrari, που δεν μπορεί να φτάξει να τα πετάξει και να πεις ότι να βερδίζει μόνο την αρνητική του πλευρά. Αλλά νομίζω και εγώ έτσι αισθάνομαι ότι θέλει κάποια στήριξη στην ομάδα παρά ο ίδιος να αντικατασταθεί και να ξεκινήσει πάλι αυτό το χάος στη Ferrari που όποτε ξέρεις, τρίζει μια καρέκλα, πετάμε κάτω τον άνθρωπο που κάθεται πάνω σε αυτήν και φέρνουμε κάποιον άλλο. Ένας από τους λόγους που υπήρξε μια αισθητή, μια πολύ μεγάλη βελτίωση στη Ferrari ήταν η σταθερότητα. Ότι οι άνθρωποι συγκεκριμένα. Ο Καρντίλε, για παράδειγμα, για το υπεύθυνο σχεδιασμού του σασί, ο υπεύθυνοι των κινητήρων κτλ. Έμεινα στη θέση του και δεν υπήρχε η ανακατανομή του προσωπικού σε άλλα πόστα. Και επειδή υπήρξε η σταθερότητα, υπήρξε και η βελτίωση. Δεν είναι δυνατόν ξανά να αρχίσουν από την αρχή αυτά. Πρέπει να μείνουν σταθεροί, να δουν που είναι τα λάθη, διότι ξέρει η Ferrari που είναι τα λάθη. Που ύστερη. Να τα βελτιώσει, να τα φτιάξει και να επιστρέψει ανταγωνιστική πίσω. Ναι, ναι. Αυτή είναι η κατεύθυνση. Πάντως, Βλαδίμηρε, μιλώντας προηγουμένως, έτσι κάναμε μια παύση προς τη Ferrari λόγω του θέματος που είχαν και με την επιλογή λάθος ελαστικών στα προκριματικά και περίπτωση που έλεγες για τη δική σου. Να προσθέσω κάτι. Ναι. Και ειδικά στον τελευταίο αγώνα, τώρα που ο ένας οδηγός, ο Charles Leclerc, διεκδικεί τη δεύτερη θέση, καθώς ισοβαθμεί με τον Πέρες. Στους 290, νομίζω βρίσκεται. Μπράβο. Πιστεύω ότι ναι, είναι λάθος. Τουλάχιστον να κρατηθεί εκείνη η σταθερότητα, όπως είπε και ο Σπύρος. Η σταθερότητα στην Φόρμουλα 1 είναι η λέξη κλειδί. Ναι. Οι νέες αποφάσεις να πάρθουν μετά το τέλος του αγώνα, μετά το τέλος του πρωταθλήματος, για την επόμενη χρονιά. Τώρα, μέσα σε έναν αγώνα, τι να κερδίσει. Ναι. Ακριβώς. Πάντως, μιλώντας για επόμενη χρονιά, όσον αφορά το δικό σου πρωτάθλημα, τώρα θέλω να στραφώ λίγο, μιας και μιλούσαμε για λάστιχα και για κάποια λάθη. Έτσι, πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία του χειρισμού την ώρα του αγώνα των ελαστικών σου στο φετινό πρωτάθλημα Euro NASCAR στην κατηγορία 2 και πόσο θα αλλάξει αυτό του χρόνου εφόσον γνωρίζω ότι οι δικοί σας αγώνες ήταν περίπου 60 χιλιόμετρα απόσταση. Η κατηγορία Pro τρέχει 70-75 χιλιόμετρα. Μπράβο, είναι... Άρα αλλάζει και η διαχείριση ελαστικών και ο τρόπος που βλέπεις έναν αγώνα και βεβαίως και η σωματική, το στάμινα, το σωματικά. Σίγουρα. Το καλό σε μένα στην περίπτωση τη δικιά μου είναι ότι είμαι πολύ σταθερός γύρω με το γύρο. Δηλαδή παίζω με το 10ο του δευτερολέπτου μέχρι το τέλος. Αυτό είναι πολύ θετικό.
Το άλλο θετικό είναι ότι με τα ελαστικά μου τα προσέχω πάρα πολύ. Δηλαδή, για να με δει η ομάδα μου ότι μπλοκάρω το ελαστικό σημαίνει κάτι πάει λάθος. Σημαίνει λογικά ο Βλαδίμηρος δεν νιώθει ανέτα μέσα, κάτι πάει χει και θα με ρωτήσουν τι συμβαίνει. Άρα, για μένα δεν αλλάζει κάτι. Το τι θα άλλαζε σαν Βλαδίμηρος του χρόνου είναι αυτό που μπορεί να παρατηρήσεις και εσύ και πολλοί άλλοι, ότι κάποτε πάνω στις εκκινήσεις ήμουν λίγο περιορισμένος. Ναι, ναι. Το πρόσεξα αυτό, ναι, ναι. Ναι. Αυτό έρχεται από πολλούς λόγους που ο κόσμος δεν βλέπει. Σίγουρα οι περισσότερες αποφάσεις φέτος ήταν με το μυαλό και πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή η λογική μου ήταν, ξέρω ότι είμαι γρήγορος, εκεί που ξεκινώ πρώτος θα πιέσω να κρατηθώ πρώτος και το απέδειξα φέτος στη Βαλένθια και στον Brands Hatch που ήμουν πρώτος μέχρι τον τελευταίο γύρο, όπου είχα δώσει ακόμα ένα γύρο έξτρα και τέλος πάντων δεν είδα τον Αλμπέρτο Νάσκα ότι πήρε το θάρρος και μπήκε στην εσωτερική. Αλλά είναι αυτό που λες, ότι τέλος πάντων ο Βλαδίμηρος του χρόνου πιστεύω δεν θα μου κάνει διαφορά για τους πέντε γύρους τους περισσότερους. Αλλά το τι θα άλλαζα είναι αυτό, ότι του χρόνου στη Pro ο Βλαδίμηρος σίγουρα θα δουλεύει με μυαλό πάλι. Σίγουρα θα κρατηθεί κάποιες φορές πίσω για να σκοράρει όσους περισσότερους βαθμούς γίνεται. Καθώς στον τελευταίο αγώνα πάντα οι δύο βαθμοί προσμετρούν διπλή, που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ο πρώτος αντί 40 βαθμούς παίρνει 80 σε κάθε αγώνα, στο τελευταίο Σαββατοκύριακο, ναι. Που τα πάνω μπορούν να έρθουν κάτω ή το αντίστροφο. Άρα είναι το μόνο, τέλος πάντων, ο μόνος μου στόχος σαν Βλαδίμηρος για τον χρόνο. Πάντως ο θρελικός Jackie Stewart, δίνοντας κάποιες συμβουλές στον δικό του πιλότο, τον Rubens Barrichello, στην Stewart Grand Prix, του είχε πει, του τόνισε ότι δεν οδηγείς ένα μονοθέσιο της Φόρμουλα 1 με τα χέρια, το οδηγείς με το μυαλό. Και βέβαια είναι εξαιρετική αυτή η συμβουλή και μιλάμε για τον Jackie Stewart, ο οποίος είχε και για οδηγό του τον Jan Magnussen, τον πατέρα του Kevin Magnussen, ναι. Ο οποίος ήταν ένας από τους τελευταίους πιλότους που κάπνιζαν στη Φόρμουλα και ήθελε να τον, που είναι αντίθεση. Ήταν σε αντίθεση με τον φιλοσοφία του Jackie Stewart, ο πειθαρχημένος, ο αυστηρός και πιλότος και ο ιδιοκτήτης ομάδας. Και σίγουρα, Βλαδίμηρε, σίγουρα είσαι και αφοσιωμένος και πειθαρχημένος και έχεις αυτό το προτέρημα που λες να σκέφτεσαι περισσότερο να αφήνεις το μυαλό σου να καταστρώσει τον αγώνα σου, το σχέδιο για τον αγώνα. Αλλά επίσης είσαι και φανατικός όσον αφορά την σωματική προετοιμασία. Μίλησε μας λίγο για αυτή την πλευρά. Σίγουρα, καθημερινή προετοιμασία. Ειδικά τώρα και με το ατύχημα ήταν προσεγμένες οι ασκήσεις που επιτρεπόνταν. Όπως σας είχα πει και πριν την έναρξη της χρονιάς, βασικά τώρα με το τέλος της χρονιάς, μέσα στη χρονιά έχασα 6 κιλά από τέλος πάντων όλη τη χρονιά, από όλους τους αγώνες. Και τώρα είναι η διαδικασία να έρθουν πίσω εκείνα τα κιλά και έτσι το σώμα να κάνει recover. Αλλά η φυσική προετοιμασία είναι πολύ σημαντική, ειδικά αντοχή, αντανακλαστικά. Και σίγουρα η ενδυνάμωση είναι τα τρία κύρια που χρειάζεται ένας οδηγός καθ' όλη την καριέρα του. Μέσα σε μονοθέσια είτε αυτοκίνητα. Γιατί είναι εκείνα που χρειάζεσαι για να μπορείς να παραμένεις γρήγορος. Τώρα γελώ εγώ γιατί πολλοί λένε συνήθως, ειδικά κάποιες κοπέλες λένε, ας πούμε, τους πεις ότι στη Φόρμουλα χάνουν 2 με 4 κιλά τις πιο παλιές χρονιές ειδικά, λόγω εφίδρωσης και της εξάτμισης των υγρών τέλος πάντων, σου λέει, α, ωραίο άθλημα, θα ασχοληθώ λίγο για να χάσω κιλά, αλλά ξέρεις πόσο stressful είναι ένα NASCAR συγκρίσει με ένα μονοθέσιο. Είναι αυτό που ήταν να πω, ειδικά το NASCAR, επειδή όπως ξέρουμε είναι από πλαστικό, ενώ εντάξει από μέσα έχεις τις σωλήνες και τα λοιπά. Και ο κινητήρας μπροστά. Ναι, και ο κινητήρας μπροστά. Όλη η θερμότητα μεταφέρεται πρώτα στα πόδια που είναι εκεί στα πετάγια και μετά σε ολόκληρο το πιλωτήριο από μέσα. Ειδικά φέτος στη Βαλένθια που ήταν το Μάη, στη Βαλελούγκα. Ειδικά στη Βαλελούγκα αγγίξαμε μέσα 80 βαθμούς που ήμουν εγώ. Άρα καταλαβαίνεις ότι σίγουρα χρειάζεται φυσική προετοιμασία πριν, σωστή διατροφή το κυρίω.
Και το Σαββατοκύριακο, όταν έχει τέτοιες συνθήκες να αντιμετωπίσει, κυρίως θερμοκρασία, σίγουρα θέλει και το σωστό χειρισμό εκείνων των τριμέρων, έτσι ώστε να αντεπεξέλθει, γιατί χάνει πολύ υδρότα. Άρα, ένα οδηγό πρέπει να είναι σωστά σε όλα. Ειδικά ναι, στον NASCAR που ακουμπούμε ψηλές θερμοκρασίες, για αυτόν τον λόγο, ότι όλη η θερμότητα του κινητήρα μεταφέρεται μέσα και στο πρόσωπο του οδηγού εκείνη την ώρα. Πάντως και για τον χρόνο είσαι αισιόδοξο ότι θα συνεχίσεις με την ομάδα της Academy Motorsport. Έχεις εκείνο το ταξίδι που ετοιμάζεις να κάνεις τον ερχόμενο Φεβρουάριο. Θα πας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην θρυλική πίστα της Daytona για συνομιλίες με στελέχη και των ομάδων και για να παρακολουθήσεις και το θρυλικό Daytona 500. Βεβαίως, 15 με 19 του Φλεβάρι θα βρεθώ στην Daytona 500, όπου οι πρώτοι τρεις του πρωταθλήματος της κάθε κατηγορίας τους δίνεται αυτή η ευκαιρία, έτσι ώστε να συνομιλήσουν με ομάδες για το 24, εφόσον τα καταφέρουμε και του χρόνου, και είμαι πολύ αισιόδοξος και με την, τέλος πάντων, με τα αποτελέσματα μας σε όλους τους αγώνες μέχρι τώρα, που είναι πολύ σημαντικό βήμα για μένα. Θα έχουμε κάποιες συναντήσεις μαζί με τον πρόεδρο του πρωταθλήματος, με ψηλά στελέχη εκεί, και θα μεταφέρουμε όλων των παλμών και μέσα από τα social media, έτσι ο κόσμος να γνωρίσει τι είναι το NASCAR και στην Αμερική, που το ίδιο το πρωτάθλημα έφερε την ευκαιρία αυτή το 2013 και στην Κύπρο, αλλά και σε όλη την Ευρώπη μέσω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Πάντως, προσωπικά ήμουν μεγάλος φαν κάποτε, δηλαδή του 80, αρχές του 90, με το γνήσιο NASCAR στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις Oval Arenas, με θρύλους ήρωες όπως ο Dale Earnhardt, ο Terry LaPonte, ο Ken Schrader, ο Rusty Wallace, ο αείμνηστος ο Davey Allison, ο πατέρας του ο Bobby Allison, θρύλοι αυτοί των αγώνων NASCAR. Έβλεπες τώρα, ξέρεις, κάποιοι λένε, ας πούμε, μας τρίβουν απλά αριστερά. Που, εντάξει, να βλέπεις την δεκαετία του 70 να διορθώνουν ανάποδο τιμόνι non-stop την ουρά του αυτοκινητού. Και ξέρεις, υπάρχουν και τα IndyCar, οι μονοθέσιες βολίδες, υπάρχουν και τα NASCAR στις ΗΠΑ. Και όλα αυτά εκείνη την εποχή τα παρακολουθούσα ως διαφορετικά αθλήματα. Γιατί λάτρευα, για παράδειγμα, τους αγώνες NASCAR, γιατί όταν έμπαινα στα pits οι πιλότοι, όπως το Daytona 500, για να κερδιθεί, έπρεπε στο τέλος της κούρσας να κάνει συμφωνίες με αντίπαλες ομάδες, όπως παράξενο και να ακούγεται, για να, όταν δύο ομάδες τέριαζε λίγο πολύ στρατηγική ανεφοδιασμού τους, έμπαιναν στα pits ταυτόχρονα 30, για παράδειγμα, γύρους πριν από το τέλος, από τους 250 γύρους, για να σταματήσουν ταυτόχρονα στα pits και για να ρημουλκίσουν ο ένας τον άλλο έξω στην πίστα, ένα πολύ πιο βαρύ αυτοκίνητο με πιο πρωτόγωνα αεροδυναμικά, έτσι ώστε να μπορεί να μπει στο κενό αέρος ο ένας με τον άλλο. Δύο αυτοκίνητα μαζί είναι πιο γρήγορα από ότι ένα. Και όλα αυτά τα παρακολουθούσα και ήμουνα πραγματικά θαυμαστής της χρυσής εποχής του NASCAR. Πλέον δεν παρακολουθώ, εκτός και αν ο Βλαδίμηρος προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι είναι. Και είναι πολύ θετικό ότι ακόμα υπάρχουν αυτά τα πρωταθλήματα, όπως το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR, όπου μέσω του Αμερικάνικου της οργάνωσης δίνουν αυτή την ευκαιρία και στην Ευρώπη σε οδηγούς. Είναι πολύ σημαντικό. Όπως είδαμε, μεταξύ πολλών οδηγών που προώθησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα NASCAR από το 2013 στην Αμερική, μεταξύ τους ο αδερφός του Χέζεμανς που ήταν μαζί μου φέτος, όπου πλέον είναι στο Αμερικάνικο μας, με τον Ζακ Φιλνεύ, όπου δημιούργησαν δική τους ομάδα και τρέχουν. Ο Άλον Ντέι, ο Ισραηλίτης, όπου τον είδαμε και ολοκλήρωσε κάποιους αγώνες στην Αμερική. Top κατηγορία. Μπράβο. Και θα τον ξαναδούμε φυσικά. Άρα ναι, πιστεύω οι συναντήσεις στο Φλεβάρι θα είναι πολύ σημαντικές, και ευελπιστώ ότι, είμαι σίγουρος βασικά, ότι θα ανοίξουν πόρτες για όλους τους οδηγούς που θα βρεθούν εκεί, όπως και κάνει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του NASCAR από το 2013. Τώρα για να στραφούμε και θέλω να πω κάτι. Ναι. Σαν Κύπροι είμαστε πολύ περήφανοι που ο Βλαδιμίρος έχει τις επιτυχίες στο εξωτερικό και έτσι ακούγεται και η Κύπρος, η μικρή Κύπρος στο εξωτερικό στους αγώνες αυτοκινήτου. Θα ήθελα να κάνω μια έκκληση, μια παράκληση. Αν υπάρχουν χορηγοί που ενδιαφέρονται, διότι είναι ένα πολύ κοστοβόρο άθλημα,
Είναι πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να αντεπεξελθεί οικονομικά μια τέτοια κατάσταση, διότι ο ανταγωνισμός είναι υπερβολικά πολύ και τα έξοδα είναι δυσβάσταχτα. Να παρακολουθήσουν τον Βλαδίμηρο και αν υπάρχει κάποιος που ενδιαφέρεται να το στηρίξει, ότι αξίζει. Οι επιτυχίες του μιλούν από μόνες τους. Θα στηρίξει κάποιον που αξίζει. Και στηρίζει και, και την Κύπρο μας. Ακριβώς, να μπορεί ένας δικός μας οδηγός να μπει πάνω στον χάρτη ναι. της προβολής, για να, έτσι ώστε αν υπάρχουν αυτοί έστω υποψήφιοι χορηγοί να τον δουν. Ναι. Γιατί ο μηχανοκίνητος αθλητισμός στο εξωτερικό είναι από τα κορυφαία πρωταθλήματα. Π.χ. το NASCAR στην Αμερική είναι το δεύτερο κορυφαίο μετά το... Άθλημα. Ναι, μετά το NBA. Ναι. Είναι το δημοφιλέστερο μηχανοκίνητο και μετά από το American Football. Ναι. Μα να πούμε ότι για την Αγγλία, η οποία, το έχω πει πάρα πολλές φορές, είναι η μέκα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, εξού και τα εργοστάσια τα πλήστα βρίσκονται στην Αγγλία. Και το τεράστιο ποσοστό των μηχανολόγων και των μηχανικών. Βέβαια, ναι, μα γι' αυτό είναι εκεί τα εργοστάσια, για να βρίσκουν προσωπικό που ναι. πρέπει, το κατάλληλο. Η Βασίλισσα Ελισάβετ είχε βραβεύσει ανθρώπους της Φόρμουλα 1 με τη μεγάλη τιμή του τίτλου Sir, μεταξύ των οποίων ο πρώην διοκτήτης της Williams, ο αείμνηστος Sir Frank Williams, ο Sir Patrick Head, μηχανολόγος, συνδιοκτήτης, αν θυμάμαι τότε. Συνδιοκτήτης της Williams. Τον Sir Jackie Stewart, ο οποίος υπηρέτησε τη Φόρμουλα 1 και την ασφάλεια για τη Φόρμουλα 1. Και εξακολουθεί να το κάνει. Τον Sir Lewis Hamilton για τις επιτυχίες του και πάει λέγοντας. Η Αγγλία ξέρει να τιμά τους αθλητές του motorsport. Ναι. Πρέπει να μπει και εκεί προς το χάρτη. Σίγουρα, οπωσδήποτε. Ναι. Να παίρνουμε παραδείγματα από τις χώρες οι οποίες σίγουρα προοδεύουν και βλέπουν το motorsport με έναν διαφορετικό μάτι. Αλλά έτσι μιλώντας, για να στραφούμε προς Abu Dhabi, τελευταία κούρσα Φόρμουλα 1. Βλαδίμηρε, έχεις οδηγήσει στην πίστα. Μας χρωστάς φυσικά να μας πεις και την εμπειρία σου στο Spa Francorchamps. Μίλησε μας, οδήγησες και Spa Francorchamps και Silverstone και Μοντεκάρλο και Yas Marina. Ξεκίνα, σε όλες τις, ξεκίνα από τη Yas Marina που είναι φρέσκα τώρα που θα έχουμε στο πρωτάθλημα. Τι είδους πίστα είναι? Τεχνική. Φοβερά τεχνική, γιατί υπάρχουν αρκετές στροφές και ειδικά τώρα με τις αλλαγές που υπάρχουν μέσα στην πίστα. Σίγουρα ένας οδηγός είναι αυτό που είπαμε και πριν, πρέπει να προσέχει την είσοδο του και όλη η συγκέντρωση να είναι στην έξοδο. Τώρα, όπως έχεις αναφερθεί και εσύ, το 2018 είχα την ευκαιρία να βρεθώ στα χειμερινά δοκιμαστικά του Ευρωπαϊκού Προαθλήματος της Φόρμουλα Renault, όπου είχαμε ένα διήμερο. Η πρώτη μέρα ήταν κάτω από τον καύσωνα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Την επόμενη μέρα ήταν νυχτερινών εξάωρων από η ώρα 6 μέχρι η ώρα 12 τα μεσάνυχτα. Μια τρομερή εμπειρία. Αλλά και ταυτόχρονα η εμπειρία στο Paul Ricard, που ήταν επίσης πολύ τρομερή. Μια πίστα που πιστεύω τώρα, επιστρέφοντας πίσω στη Φόρμουλα 1 και στον τελευταίο αγώνα, νομίζω θα δούμε πάλι τον Max Verstappen να διεκδικεί και να πάρει ακόμη μια νίκη στην πίστα που κατεχτήσε το πρώτο του παγκοσμίου πρωτάθλημα πέρσι. Αλλά και θα δούμε και τη μάχη του Sainz με τον Πέρες. Θα είναι ενδιαφέρουσα να δούμε ποιος θα καταφέρει να εξασφαλίσει η δεύτερη και την τρίτη θέση. Του Charles Leclerc. Ναι, συγγνώμη, του Charles Leclerc και του Πέρες για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Αλλά και τη μάχη μεταξύ του Ράσελ, ο οποίος πάλι διεκδικεί την τρίτη θέση, να δεν κάνω λάθος. Και η μάχη του Ράσελ με του Χάμιλτον, η τρίτη ή τέταρτη θέση. Ναι, σίγουρα. Και είναι αυτό που λέγαμε πέραν των βαθμών και των. Εντάξει, ο τίτλος έχει κρυθεί. Οι υπόλοιπες θέσεις είναι ότι τρέχουν όλοι με μια διαφορετική χαλαρότητα. Και είναι αυτό που είδαμε και στο Ιντερλάκος. Σίγουρα οδηγούν όλοι με έναν. Μπορώ να πω πιο. Το διασκεδάζουν περισσότερο οι οδηγοί. Εντάξει, για κάποιους μετρά έστω το δευτερείο, τριτείο. Αλλά βλέπουμε καλούς αγώνες προς το τέλος και σίγουρα πρέπει να δούμε και τον τελευταίο αγώνα στο Abu Dhabi. Σίγουρα. Θα υπάρξουν πολλές μάχες. Εντάξει, ο Max Verstappen πιστεύω είναι άνετος πλέον. Αλλά οι μάχες μεταξύ δεύτερης και τέταρτης θέσης στο πρωτάθλημα,
μεταξύ Leclerc, Pérez, Russell για την τρίτη θέση και Hamilton. Πιστεύω πως θα είναι ενδιαφέρουσα και ειδικά ο Hamilton που σίγουρα πιστεύω δεν του αρέσει ότι ο νεαρός Russell είναι μπροστά του στο πρωτάθλημα. Ναι, ακριβώς, ναι. Και θα θέλει να αποδείξει ότι αξίζει. Ότι έχει πάρει αυτό στην νίκη για τη Mercedes, την οποία είπαμε, προσπαθεί να πετύχει αυτό στο κοινό το ρεκόρ να το επεκτείνει 16 συνεχόμενες σεζόν, έστω μία νίκη στην καριέρα του από την αρχή της καριέρας του, 2007. Έχει μια μόνο ευκαιρία τώρα ο Hamilton να το πετύχει αυτό. Μας μίλησες για τις εμπειρίες σου οδηγώντας την πίστα της Γιάς Μαρίνα. Πρωτού μας μιλήσει για τις τροποποιήσεις, τις αλλαγές της πίστας, ο Σπύρος, να σε ρωτήσω, Spa Francorchamps, εμπειρία Ορούζ. Δημήτρη μου, το γέμα πάνω στο κεφάλι, ειδικά η πρώτη φορά. Εντάξει, με Φόρμουλα Ρενό την Ευρωπαϊκή, έχει ταχύτητα full throttle, να ανεβαίνεις στην Ορούζ, να μην βλέπεις ακριβώς που είναι το Apex. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία πίστα. Νομίζω η πιο ωραία που έχω οδηγήσει μαζί με Αμπού Ντάμπι και Καταλούνια. Πολύ τεχνική πίστα γιατί είναι μια πίστα, δεν κάνω λάθος, σχεδόν 7 χιλιόμετρα. Ναι, σωστά. Η μόνη που ξεπερνά τα 7 χιλιόμετρα. Μπράβο. Τεχνική γιατί ένας οδηγός πρέπει να κρατά τη σταθερότητά του από την πρώτη στροφή μέχρι την τελευταία. Και κάθε γύρο. Είναι το πιο σημαντικό. Τέλεια, όχι τέλεια. Ένα γύρο και μετά. Πολύ, πολύ ωραία πίστα από τις πιο ωραίες που έχω οδηγήσει. Ταυτόχρονα με το Hungaroring. Τεχνική ξέρεις. Πίστα και αυτή με καλή ροή. Ναι. Και πολύ γρήγορη πίστα. Και οι δύο τους πολύ γρήγορες πίστες. Και το Francorchamps και το Hungaroring. Που θέλει τεχνική. Ναι. Θέλει σταθερότητα. Τώρα, έτσι, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, έτσι πρέπει να βάλουμε σιγά σιγά να κάνουμε τον επίλογο. Σπύρο, και αλλαγές στο Αμπού Ντάμπι. Οι αλλαγές στο Αμπού Ντάμπι είναι. Η πρώτη στροφή έμεινε αναλύωτη, που είναι μια αριστερή γρήγορη. Ακολουθεί ένα S γρήγορο που τα μονοθέσια της Φόρμουλα 1 πλέον λόγω της πολλής κατοθήσεις που έχουν είναι με τέρμα στον καζί. Ενώνεται το γρήγορο S αριστερά-δεξιά και μετά ακολουθεί μια μεγάλη ευθεία. Εκεί είναι η πρώτη αλλαγή. Αποφεύγουμε ένα chicane που υπήρχε, έγινε ευθεία και φτάνουμε. Θετική αλλαγή αυτή. Θετική αλλαγή, διότι βοηθά τις μάχες. Είναι εκεί που πέρασε μέσα ο Max Verstappen το Sir Lewis Hamilton, σε εκείνο το σημείο. Έρχεται μια αργή αριστερή. Ακολουθεί μια πολύ μεγάλη ευθεία, όπως ήταν και πριν, που στο τέλος της ακολουθεί ένα chicane. Ξαναμπαίνουμε σε μια μεγάλη ευθεία και έχουμε μια μεγάλη αλλαγή εκεί. Αποφεύγουμε το chicane που υπήρχε και βάζουμε μια αρκετά γρήγορη με πέμπτη ταχύτητα αριστερή στροφή, η οποία είναι και bumpy, θα το δει ο κόσμος στη κάμερα από τα onboard video το Σαββατοκυριακό, το οποίο πρέπει οπωσδήποτε το μονοθέσιο να έχει αεροδυναμικό balance, διότι αν δεν το έχει, εύκολα μπορεί να καταλήξει στις μπαριέρες. Και το επόμενο κομμάτι δεν είναι αλλαγμένο από πλευράς άποψης όπου υπάρχουν chicane, αλλά τα έχουν ανοίξει, δηλαδή αν χρειαζόταν να περάσουν με δεύτερη ή με τρίτη σχέση στο κυβότιο, τώρα θα περνούν με τέταρτη ή με πέμπτη, με κορυφαία, κατά τη γνώμη μου εμένα, στροφή, την πρώτη τελευταία, η οποία είναι με τέρμα στον γκάζι, είναι γρήγορη δεξιά, έρχονται με περίπου 250 χιλιόμετρα, αν θυμάμαι, πλησιάζουν την μπαριέρα στα αριστερά, κοιτάζουν το υπέξ στα δεξιά και απλά ορμούν στη στροφή. Είναι μια καταπληκτική στροφή. Μου άρεσε το layout. Θα δούμε και τον γύρο που θα συμπληρώσει στο simulator, στα σχόλια στο Facebook. Βλαδίμηρε Γεωργίου, ο τελευταίος λόγος σε σένα. Πώς βλέπεις το δικό σου μέλλον? Το δικό μου μέλλον, ευελπιστώ του χρόνου να καταφέρω να πάρω το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πλέον στην προκατηγορία και το αποδείξαμε και στο Σαββατοκυριακό στην Κροατία, όπου είχα τον ταχύτερο χρόνο του Σαββατοκυριακού και από την προκατηγορία. Γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι και λίγο η τύχη και όλα να είναι όπως ήταν στην Κροατία σαν ομάδα, είμαι σίγουρος ότι όλα θα πάνε προς τη σωστή πορεία. Και με την πρώτη ευκαιρία φυσικά πλέον Αμερική. Όλα τα μάτια είναι στην Αμερική. Γιατί είναι μια οργάνωση που στέκεται δίπλα στους αθλητές και δίνει ευκαιρίες.
και δίνει ευκαιρίες και σε έναν οδηγό από την Κύπρο, από ένα νησί, να βρίσκεται σε έναν από τα κορυφαία, ας το πούμε, σπορ του μηχανοκινήτου αθλητισμού και όχι μόνο. Λοιπόν, σου το ευχόμαστε ολόψυχα να βάλεις την Κύπρο, να βάλεις την Κύπρο πάνω στον χάρτη, Βλαδίμηρε μου. Λοιπόν, εδώ πρέπει να σας αφήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που μας παρακολουθήσατε. Να ευχαριστήσουμε και τον χορηγό μας, τα ελαστικά της Michelin και την εταιρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, την ερχόμενη εβδομάδα, να ευχηθούμε όλους, οδηγείτε με ασφάλεια.